Ξεκινάμε, παιδιά. Είναι όλο αυτιά να ακούσω για να βάλουμε μια σειρά. Πάμε. 600 δις κατά τεθμένα στην ελληνική κυριαρχική δημοκρατία. 2,3 για έργα στους δήμους σε όλη την ελληνική επικράτεια. 22 μήνες διωγμένος στην ελληνική δικαιοσύνη. 30.000 σελίδες ελάνιας γνώσης. Επικλήσεις, εφερική γραφή, ελάνια γνώση όπως ο Κοσίριος, το Άπειρο, η Περσεφόνη και πολλά άλλα. Ποιες είναι οι δημιουργικές εφαρμογές που διαθέτουν οι 550 ιεροί ελάνιοι κώδικες και πώς επενεργούν στο βίο του ανθρώπου, με τι αποτελέσματα και πώς συνδέονται με το ηλιακό ρολόι του 13ου, μιας και είναι από τα τελευταία κείμενα τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όλα είναι ελάνιοντα. Άλλωστε, όταν θα φτάσει στο απόγειο της περιληπτικής και περιμετρικής διατύπωσης αλλά και αποτύπωσης της αναγνώρισης όλων των δημιουργικών λειτουργιών, τα κεφάλαια και τα κείμενα, ουσιαστικά πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι ένα ελάνιο κείμενο, ιδιαίτερα δικό μου, δεν κλείνει, δεν τελειώνει, δεν υπάρχει ένα τέλος. Εκεί που βλέπεις ότι τελειώνει και κλείνει ένα κεφάλαιο, ουσιαστικά ανοίγουν χιλιάδες κεφάλαια ως ένα τεράστιο κοσμικό συμπαντικό κλειδί, το οποίο γίνεται ένα, είναι ένα, γίνεται πολλά, ξαναγίνεται ένα, ξαναγίνεται πολλά, ξαναγίνεται ένα. Άρα βλέπουμε την ζεύξη και τη διαίρεση, η οποία είναι μια ισοζυγία, θέλετε, της ίδιας της δημιουργίας. Άρα κάθε κεφάλαιο είναι ο μπούσουλας, είναι το στάτους. Είναι η κλίμακα για να ανοιχτούν νέα κεφάλαια, νέες διασπάσεις, νέες αναλύσεις, και αυτό δεν θα πω ότι είναι άπειρο στο άπειρο. Ποτέ δεν θα τελειώσουν οι αναλύσεις και οι διασπάσεις, και κάθε τι που δημιουργείται συμπληρώνεται σε μια τεράστια κοσμική αλυσίδα της γνώσης και της ανέλυξης. Γιατί αυτή είναι η ανέλυξη. Άπειρη ανέλυξη, άπειρη κοσμική ζωή, και αυτό συμβαίνει. Όμως είναι η αρχή για να αρχίσουν να δημιουργηθούν νέες διασπάσεις, νέες αναλύσεις, ώστε κάθε φορά που θα νομίζω ότι τελείωσε ένα κύκλος μιας ανάλυσης, ουσιαστικά ξεκινάνε νέοι κύκλοι ανάλυσης και διασπάσεων του ιδίου ή τη σύνθεσή του. Έτσι είναι οι 555 κώδικες. Είναι, αν το θέλετε, ένα οπλικό σύστημα της δημιουργίας να δημιουργήσει και να διορθώνει, αν το θέλετε, τη δημιουργία ή από παρεμβάσεις ή από στατικές συμπεριφορές. Εδώ θέλουμε να καταλάβετε ότι είχε αποστασία, ουσιαστικά είναι του ίδιου του ανθρώπου. Μην κοιτάτε που κάποιοι είναι παλαιοί παραποστάτες και έχει μείνει ο τίτλος τους ως αποστάτες. Πρέπει να καταλάβετε ότι η αποστασία την παράγουν μόνο οι άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί αυτά είναι τα δημιουργήματα που κλείνει ο κόσμος. Και σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που θα έρθει στα χέρια σας σε κάποιες μέρες αφού τελειώσει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος που θα τελειώσει όποτε θέλει αυτό. Θα τελειώσει όταν αυτό είναι αυτό και αυτό είναι. Άρα αυτό που είναι είναι. Όταν τελειώσει, θα δείτε χιλιάδες πράγματα τα οποία θα τα συγκρίνετε. Γιατί τώρα ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της αναζήτησης. Έχοντας τα κλειδιά, τα οποία είναι παντού, σε όλα τα ιερά κείμενα, αλλά και σε όλες τις αναλύσεις, θα πρέπει κάθε κεφάλαιο που επεξεργάζεστε ή αναλύετε ή διαβάζετε να δείτε κάπου στα άλλα κείμενα έχει τα κλειδιά του. Και πού συνδέεται, αλλά και πού είναι και η μίξη του κοσμική που συνδυάζεται. Όλα τα κλειδιά σχεδόν θα τα έχετε. Το θέμα είναι να βρείτε τους σωστούς κωδικούς, τους οποίους θα τους αναζητήσετε και θα τους βρείτε μόνοι σας. Γι' αυτό και βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η αντιληπτικότητα κάθε ανθρώπου διαφέρει. Η ισότητα υφίσταται. Όλοι έχετε τα κεφάλαια. Το ποιος θα αντιληφθεί περισσότερο ή λιγότερο. Ή όταν οριμάσει ή ο καιρός ή αυτός, σιγά σιγά θα μπαίνει όλο και πιο πάνω στις δικές του βάσεις και θα παίρνει τις δικές του απαντήσεις, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Είναι να πάρεις τις δικές σου απαντήσεις, όχι τις δικές μου. Από μένα θα παίρνεις αναλύσεις. Από μένα δεν θα πάρεις ούτε συμβουλές. Ακόμα δεν θα μπορώ να σας μάθω τίποτα. Μπορώ μόνο να σας φύγω, να γνωρίσετε, να θυμηθείτε. Γιατί όλα αυτά δεν είναι ότι σας τα μαθαίνω. Είναι ότι αυτό είστε. Αυτό που βλέπετε, αυτό είστε. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσετε και να το θυμηθείτε. Δεν είναι το θέμα σας το μαθαίνω ως διδάσκαλος που μπορείτε να μου δώσετε οποιοδήποτε τίτλο. Όμως αυτό είστε. Και αυτά είναι μέσα σας. Γιατί με αυτά έχετε δημιουργηθεί. Και με χιλιάδες άλλα που δεν έχουν διατυπωθεί ακόμα. Και θέλεις όλα τα δάση του πλανήτη για να τα γράψεις. Όμως η νόηση έχει άλλες ταχύτητες. Οι μνήμες έχουν τελείως διαφορετική αποθήκευση, άμα το θέλετε.
Με αποτέλεσμα στις λογικές διεργασίες είναι όλα και τα πάντα. Και από εκεί ξεκινάμε. Πώς μια τόσο τεραστίων διαστάσεων γνώση, εννοούν πάντα την εθερική γραφή, κατάφερε το καθεστώς να την αποκρύψει την ανθρωπότητα με απότερο σκοπό και καταδυνάστευση όλου του πλανήτη. Είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν είναι τώρα η αποστασία, είναι χιλιάδων ετών. Είναι δισεκατομμυρίων ετών και ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Θα δείτε, και όσο προχωράνε τα κείμενα, θα βλέπετε ότι αυτοί έχουν την γνώση και την επίγνωση της αποστασίας τους. Και ότι αυτή η αποστασία γίνεται με βούληση και με ελεύθερη βούληση μάλιστα. Και βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν στην ουσία τους και στην αρχή, που είναι η δημιουργία τους. Γιατί έχουν κάνει χιλιάδες άσχημα πράγματα, το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Είναι πολύ τραγικό να βλέπεις ανθρώπους να είναι, να είναι στην αποστασία τους, δηλαδή στην λύθη και στην ανυπαρξία τους, μόνο και μόνο επειδή είναι πλανεμένοι. Ή τουλάχιστον όταν τους δίνεται η ευκαιρία να μην λειτουργούν με λογικές διεργασίες ως νοήμονα όντα, αλλά να εξακολουθούν ως ζώα. Των ζώων να λένε δεν πιστεύω, δεν κάνω, αν και έχω αναλύσει χιλιάδες φορές το πιστεύω. Να είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, δεν γνωρίζεις. Άρα το ζήτημα είναι να γνωρίζεις και είσαι το όν που γνωρίζει τα πάντα. Γιατί είσαι μέσα από τα πάντα και είσαι στον τελευταίο. Λέει πρέπει να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος είναι όχι στη βάση, είναι στην κορυφή. Ουσιαστικά είναι ναι, μεν είναι τελευταίο δημιούργημα, αλλά εκεί που είναι τελευταίο, εκεί αρχίζει η αρχή της δημιουργίας. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί ότι το τέλος είναι και αρχή. Το τέλος της δημιουργίας που δημιουργεί. Δημιουργεί το τελευταίο δημιούργημα των διαμάντων, τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος θα δείτε και την ανάλυση του διαμαντίου, δεν είναι μόνο η πατσούλα που βλέπετε, και θα δείτε και τη σύνθεση του κόσμου, αλλά και τη δικιά σας, και θα αντιληφθείτε ότι ναι, μεν είσαι το τελευταίο, αλλά το τελευταίο δεν σημαίνει ότι είσαι τέλος, είσαι η αρχή. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η δημιουργία, η οποία είναι μέσα σου η πρώτη δημιουργία όλου του κόσμου και τη θεογονία, δηλαδή η δημιουργία τη θεογονία είσαι εσύ. Ναι, μεν δημιουργήθηκε η θεογονία, αλλά δημιουργήθηκε για ένα λόγο. Δεν δημιουργήθηκε η θεογονία για να κάνουν πλάκα και μαγκές οι θεοί. Ή ότι γουστάρουν. Ποιος σας είπε ότι κάνουν ότι γουστάρουν. Με πολύ συγκεκριμένους νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, και όχι με διατάγματα και με έγγραφα και με και γελιότητες ανθρώπων πλουτών και δίηπ ανθρώπων και λίων ασταθών κατασκευών, όπως οι αποστάτες, οι γελοί, οι άνοιοι, οι ανόητοι. Άρα δεν γίνεται ό,τι θέλεις. Είναι μια ισοζυγία η οποία την τήρεις, γιατί είναι μέσα τη δημιουργία σου και είναι η ίδια αυτή η δημιουργία. Άρα την ώρα που αποστατείς είναι σαν να αποστατείς κατά του εαυτού σου. Ουσιαστικά εκφρέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Άρα βλέπουμε μια τεράστια διαδικασία η οποία συνέβη, εκτελέστηκε, τέλεψε για να ξεκινήσει η αρχή. Άρα μέσα σου έχεις την πρώτη δημιουργία που είσαι ήδη και έχεις τη δικιά σου δημιουργία η οποία είναι η ίδια με την πρώτη. Και δεν εκτελείς ούτε σέβεσαι την πρώτη, ούτε σέβεσαι και τη δικιά σου. Άρα λοιπόν οι δημιουργοί δημιούργησαν τη δημιουργία του ίδιου του ανθρώπου. Και η δημιουργία του ανθρώπου είναι στα χέρια του. Άρα σήμερα για τη δημιουργία όλοι δημιουργούν οι άνθρωποι. Και τι δημιουργούν οι άνθρωποι? Αποστασία, γελιότητα, ψεύδος, παράνοια, ψεύτικους λόγους, χιλιάδες πράγματα. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, ουσιαστικά σκοτώνεις τον ίδιο στον εαυτό. Είναι σαν ένα κύτταρο να σκοτώνει ένα άλλο στον ίδιο στον εαυτό. Που σημαίνει στον οργανισμό σου, που σημαίνει είσαι ένας καρκίνος μέσα σε έναν ολόκληρο κοσμικό οργανισμό έλλειψη και σκοτώνει τα ίδια στα κύτταρα. Φαντάσου τα κύτταρα αυτά μπορεί να είναι κόσμοι, μπορεί να είναι γαλαξίες. Γιατί άλλωστε και δεν είναι. Άλλωστε φτάσαμε στο άτομο και τώρα θα καταλάβετε και την έννοια του ατόμου. Αλλά δεν θέλω να σας πω κομμάτι από το καινούριο κεφάλαιο. Πρέπει να το μελετήσετε. Θα δείτε ότι το άτομο δεν είναι το ένας. Το άτομο είναι η ολότητα. Το άτομο εμπεριέχει την ολότητα και όχι τον ατομισμό του. Αλλά το άτομο είναι το όλον. Ασχετά αν στρατηγικά και αποστρατικά το έχουν θέσει ως ατομισμό και σήμερα ο πλανήτης ζει έναν ατομισμό. Και στη λογική του και στην εννοιά του, αλλά και στην πρακτική του εφαρμογή. Έτσι διέλυσαν και διέσπασαν τα πάντα. Άρα τα κάναν άτομα. Ενώ το άτομο είναι ένα δηλαδή, σαν να βλέπετε, ο ελάνιος κόσμος είναι άτομο. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άτομο. Με τη δικιά του ατομική κοσμική ενέργεια. Και γι' αυτό και διασπάσαν και το άτομο. Δεν είναι τυχαίο που κάνανε τη διάσπαση του ατόμου. Όταν λέγανε διάσπαση του άτομου, τι φανταστήκατε? Διασπάσαν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος και ο κόσμος είναι τα δύο άτομα. Δηλαδή ο κόσμος ως άτομο δημιούργησε τον άνθρωπο ως άτομο, μέσα την ταμπάτα. Και σήμερα αυτά τα ζώα, τα αποστατικό σκουπίδια, τα ζώα του χάους, διασπάσαν το άτομο. Και τι έκαναν? Την ατομική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια του ατόμου, του όλου. Γιατί την έκαναν?
για να σκοτώσουν τι ανθρώπου, αφού έχουν πιστόλια, έχουν σφαθιά, έχουν αυτά. Όχι, διότι στην ατομική ενέργεια, όπως την έχουν ονομάσει, ουσιαστικά πήγαν στον πυρήνα. Ή πήραν την πυρηνική ενέργεια, δηλαδή πήραν την πυρήνα και τη βάση του ατόμου. Και με αυτό σε εξολοθρεύουν. Ένα μεγάλο λόγο που αυτή τη στιγμή η ατομική ενέργεια όχι μόνο έχει απαγορευτεί, αλλά είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο, είναι ότι σκοτώνει και τη συνειδητότητα. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Εσείς βλέπετε σαρκία. Βλέπετε έναν άνθρωπο ενσαρκωμένο και σηκωμένο ένα σαρκείο και επειδή περπατάει, χέζει, τρώει και ενδεχομένως να σεξουαλίζεται ή να κάνει οτιδήποτε, το λέτε άνθρωπο. Δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος εκτός του σαρκείου. Ένα είναι το σαρκείο. Όλα τα άλλα τα 11 περιέχουν τη συνειδητότητα. Και από εκεί και πέρα είναι και η πρώτη φορά που θα δείτε στα γραπτά σας. Ας τα γράφω εγώ, δικά σας είναι. Θα δείτε για πρώτη φορά ότι αν δεν είχαμε δημιουργήσει συνειδητότητες και στον κόσμο δεν υπήρχαν συνειδητότητες, τι στο διάλογο θα ενσαρκώσουμε στο σαρκείο. Τι θα ενσαρκώσουμε στο σαρκείο, το οποίο είναι σκητό. Βεβαίως είναι ο ναός των ναών και προστατεύει και τα 12 μέρη του σώματος, αλλά ωστόσο είναι ένα θνητό ένδυμα μέσω μεταφοράς, το οποίο το προσέχεις για να σε πηγαίνει πάντα και φυσικά το σαρκείο είναι και όπλο. Γιατί η συνειδητότητα οδηγεί το σαρκείο αν θα σκοτώσει, αν θα βιάσει, αν θα κάνει οτιδήποτε. Άρα το σαρκείο θα πράξει. Πράξει τις οποίες δεν είναι δικές του, γιατί δεν είναι το σαρκείο. Γιατί δεν έχει τίποτα το σαρκείο. Και λιώνει στην ημερομηνία λήξη του και λίγη. Χιλιάδες σαρκεία θα είναι οι συνειδητότητες. Γιατί δεν ξεκίνησε τώρα ο κόσμος που είναι δεις. Είναι 3 εκατομμύρια χρόνια πολύ η κοσμοκρατορία μας. Και θα είναι συνέχεια. Πάντα ένα. Αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι αν δεν υπήρχαν δημιουργημένες συνειδητότητες για να εσαρκωθούν, δεν θα μπορούσε να σηκωθεί κανένα κρέας. Φανταστείτε να σηκώνουμε τα κρέατα από τα κρεοπολία. Δεν έχει καμία διαφορά. Καταλάβατε. Άρα έχουμε τη δημιουργία συνειδητότητων. Και σήμερα φιλοξενείται μια μεγάλη συνειδητότητα σε ένα σαρκείο που ήδη έχει πλέξει. Και σήμερα γίνονται τόσες χιλιάδες εγκλήματα κατά του ίδιου του ανθρώπου. Στον ίδιο τον άνθρωπο, στον ίδιο τον εαυτό, στον ίδιο τον κόσμο του, που δεν γνωρίζει τι, αναγνωρίζοντας μόνο ένα σαρκείο, τι θα φάει, τι θα κλέψει και πώς θα περάσει το σαρκείο του πιο πολύ χρόνο στη γη. Γιατί να κάνει τι, να συνεχίσει να κλέβει, να την αφαίρει, να προσκυνάς γελίες, γύψανα, γελιότητες, μαγκανίες, μαγείες, γελίες. Βρωμερές, αποστατικές, μυαρές, δοκτασίες, τελετές. Για ποιο λόγο να σου το αγώνει. Για τι να κάνει. Να παράξεις τι. Να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερο άδικο στα δημιουργήματα του συνόλου που είσαι το άτομο, είναι το σύνολο. Που αν δεν έχουμε σύνολο, έχουμε άτομο. Μπορείτε να καταλάβετε. Το σύνολο είναι το άτομο και είσαι άτομο. Αν δεν έχεις συνολικό άτομο, άτομο δεν έχεις άτομο. Δεν υφίσταση αν είσαι μόνο. Μιας και μιλάμε για τον άνθρωπο, πώς το άειλο πεδίο επηρεάζει την ηλική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και βιώνει. Είναι τεράστιο. Έχουμε εξηγήσει ότι έχουμε 12 μέρη του σώματος, τα οποία μόνο το ένα εμφανίζεται, το σαρκείο, για να βιώσει την ενσάρκωσή του στην υδάτινη δημιουργία του. Έτσι, μην ξεχαστούμε ποτέ. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχαστούμε ότι το υδρό, το οποίο έχει τεράστιες ιδιότητες, τώρα όταν μιλάμε για επιστήμονες σε αυτή τη γη. Πρέπει να σεβαστούμε ότι είναι σε ζώδη κατάσταση, σε καθαρή δογματική θέση, δηλώνοντας τέτοιες γελιότητες προς όλους τους ανθρώπους για να τους κρατάει στο επίπεδο της γης και της ανυπαρξίας. Διαφορετικά, σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούσαν να τους διαστέψουν. Άρα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι το είδωρο, το οποίο είναι όχι μόνο αθάνατο, καταρχάς πρέπει να τιμωρήσεις από τη φυτική σάμπεση, θα το ξαπνίσεις. Το βράδυ γίνεται αυτό που ξαναπέφτει. Είναι αναλύωτο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει ανακαλυφθεί. Ούτε κανείς το ανακάλυψε, είναι τη σύνδεση της δημιουργίας και ουσιαστικά είναι το ίδιο το φως, γιατί η πραγματική σύνθεση του νερού είναι κρύη, κρυστάλλι, φωτός. Βέβαια στο άειλο κομμάτι, αλλά το άειλο με το υλικό δεν έχει καμία διαφορά. Απλά η διαφορά του υλικού είναι ότι εμφανίζεται. Άρα το τι εσύ βλέπεις με το τι αντιλαμβάνεσαι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα το είδο, το νερό δηλαδή, ουσιαστικά είναι το ίδιο το φως. Που ο άνθρωπος είναι το ίδιο το φως από τους κρυστάλλους του φωτός, στην υγρή του υπόσταση. Δηλαδή, το είδο είναι το ίδιο το φως στην υγρή του μορφή. Γι' αυτό και είναι πάντα σε συνδυασμό μαζί. Δηλαδή, δεν θα έχεις ποτέ δημιουργία όταν έχεις νερό, αλλά δεν έχεις φως. Θα πρέπει το φως με το είδο να είναι μαζί. Και εκεί δημιουργούν. Είναι μια ισοζυγία της ίδιας της δημιουργίας. Βέβαια, όταν δεν σέβεσαι το είδο, τον τριάζει συνέχεια. Δεν σέβεσαι. Μετά θα χάσει όλη τη ζωή του είδου. Του είδου.
και πίνεις κάθε μέρα, το οποίο είναι ανακυκλώσιμο. Δεν είσαι ένα κλειστό κύκλωμα νερού που από την αρχή ίσως προλυφέρ και άστο εκεί μέσα να υπάρχει. Είσαι μια συνεχόμενη ανακύκλωση, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι συνδεμένο με όλο το περιβάλλον. Που φυσικά το ρητορείο είναι η συμπαντική μνήμη, η κοσμική μνήμη. Όταν είσαι συνδεμένη. Η συμπαντική μνήμη του είδωρ σου δίνει ό,τι θέλει από αυτόν τον πλανήτη. Αν είσαι σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο πλανήτη, η κοσμική μνήμη εμπεριέχει εκείνη την κοσμική μνήμη. Όσο ανεβαίνει σε επίπεδο και ανώτατα παιδεία, αντιλαμβάνεσαι ότι η μνήμη αλλάζει και σαφώς έχει παιδεία, τάξεις και ιεραρχίες. Άρα είναι αδύνατο να ζει σε έναν πλανήτη και να μην σε συντονίζει το είδωρο. Εκτός και εισχάσει όσους τις αισθήσεις, οι οποίες είναι 12, οι οποίες έχουν κλειστεί και από τη λύθη, αλλά και από πρακτικές τεχνικές όλων των αποστατών, με χιλιάδες τεχνικούς και κοινικούς τρόπους. Από τη διατροφή σου, από το να λειτουργιάζουν τα νερά, από το να βάζουν συχνότητες στα νερά, στα αυτιά σου, στον οργανισμό σου. Με χιλιάδες πράγματα που μπορούμε να μιλάμε σε εκπομπές, το τι έχουν κάνει αυτά τα ζωντόμπολα που εσύ τους επιτρέπεις. Γιατί δεν έχεις δομημένη πολιτεία. Γιατί δεν έχεις πάρει τα πράγματα της ζωής στα χέρια σου με τη σοβαρότητα της δημιουργίας σου. Γιατί νομίζω ότι είσαι ένα δημιουργήμα κάποιων γελίων ανθρώπων, με κάποιον αυτοκλήτων γελίων ρασοφόρων πληρωμένοι από σένα. Γιατί δεν κατάλαβες ότι κάθε θρησκεία και κάθε δόγμα είναι αρχή που δεν αποδεικνύεται και δεν πρέπει να αποδεικνύεται γιατί δεν υπάρχει και δεν αποδεικνύει η αλήθεια. Και σε δυναστεύουν με χιλιάδες τρόπους όλοι αυτοί οι υπάνθρωποι που σήμερα άνθρωποι είναι σε όλες αυτές τις θέσεις και εκτελούν ως κουμπιά που δεν έχουν καμία ελεύθερη βούληση όλη αυτή την παρακμή του ανθρώπου. Άρα το δέχεσαι με ελεύθερη βούληση. Δεν κοίταξες ποτέ πώς θα κυβερνηθείς. Δεν έβαλες ποτέ τον αξιότερο. Δεν σε ενδιέφερε. Δεν σε ενδιέφερε ο γείτονας, δεν σε ενδιέφερε ο άλλος άνθρωπος. Γιατί καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι με την αποστατική σου μορφή και δομή που ζεις και χρηματοδοτείς σε χρόνο, χρήμα και σε ενέργεια τη ίδια σου τη δημιουργία, ότι αυτό είναι κάτι άλλο από σένα. Είναι ξένος. Ενώ αυτό είναι ίδιο. Και δεν γίνεται να τον αφήνεις και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ούτε να μην αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνομαι ότι στις κοινωνίες είναι οι τάξεις και οι ιεραρχίες και πρέπει, όπως είναι και στην δημιουργία, αλλά δεν θα ανακαλύψεις και τον τοχό. Εκτέλεσε μόνο την ίδια σου τη φυσιολογία, την ίδια σου τη δημιουργία και την ώρα που εκτελείς, δημιουργείς τις πόλεις. Ουσιαστικά ο πολίτης είναι ο άνθρωπος, ο δημιουργήμα, που ζει σε δομημένη πόλη για να παράξει συλλογικό πολιτισμό. Μόνο σου δεν μπορεί να παράξει πολιτισμό. Πώς θα δημιουργήσει την πόλη όταν δεν έχει δημιουργήματα και συμμαθόμου και ευρύδια, που δεν αντιλαμβάνει κανεί τίποτα. Ποιοι είναι οι νόμοι που έβγαλε σύμφωνα με τη φυσιολογία σου και τη δημιουργία σου, νομίζετε ότι ανακάλυψαν οι Έλληνες οι αρχαίοι, που δεν υπάρχουν αρχαίοι και νέοι, οι ίδιοι είμαστε, από αρχή κόσμο, από την αρχή τη πατρόσουσία νέο και σήμερα, νομίζω ότι ανακάλυψαν τίποτα, καμιά δημοκρατία. Όχι, λεβέντη μου, η δημοκρατία είναι η δημιουργία. Και στο τέλος του κόσμου, όπως θα το δείτε, στην περιμετρική του και περιληπτική του τροχιά, θα δείτε ότι η δημοκρατία, ας τη λέτε δημοκρατία, εγώ την αναφέρω και ως δημοκρατία, ουσιαστικά είναι η ίδια σου δημιουργία που συστρατεύτηκαν κάτω από ισοζυγία όρκων και νόμων όλες οι θείες δημιουργικές δυνάμεις της θεογονίας και της κοσμογονίας για να δημιουργήσουν εσένα. Και όποιος πέραν των νόμων και τη ισοζυγία των νόμων έχει οριστεί από τη δημοκρατία για να δημιουργήσουν, δεν εκτελέσει, γίνεται έκποτο. Στη θέση του την παίρνει μια άλλη οντότητα. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει αντικατάσταση. Χαίρεστηκε η φαντά στα λόγια να κάνει προδόσει. Από εκεί πάνε και οι άλλοι. Η δημιουργία έχει χιλιάδε μίσει. Για πώ εμεί. Πρόδωσε κάποιο. Όχι. Άρα λοιπόν δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα. Δηλαδή, ακούστηκες ζωάδια, χαζάρικα, που είναι γεμάτο με το Wikipedia, αυτό το χαζάρικο διαδίκτυο που δεν θα έπρεπε να ήταν, έτσι, διαδίκτυο το λέμε, το δίκτυο του Διός, της νόησης, δηλαδή του νου, δία, δεν είναι τα πούμε τα γένια, είναι, δία, είναι, δία, και όχι δία, είναι ο ίδιος ο συμπαντικός νους, γιατί είσαι σε αυτό το σύμπαν. Πιο πάνω στον κόσμο είναι ο κοσμικός νους. Γιατί μας ακούω πάρα πολύ ψηλά, να αντιληφθείς ήδη τη διαδικασία του δικιά σου. Άρα, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια πλήρη κοσμική αναπαράσταση της ίδιας της δημιουργίας και της ίδιας ταυτόσιμης δημιουργίας σε όλα τα κλιμάκια, γιατί η ισοζυγία είναι όσα άνω, τόσα κάτω. Που σημαίνει δεν γίνεται να σου λείψει κάτι, αλλά τα μυστικά τάχεις σε όσο και μικρό επίπεδο του μικρού κόσμου να είσαι, αλλά και του μεγάλου κόσμου. Η ίδια ισοζυγία είναι. Αν μάθεις καλά τις συντεταγμένες και τις κατανοήσεις, δεν έχει διαφορά. Μπορείς να δεις ήδη το μεγάλο.
μπορεί να τη συμβεί και το μικρό. Και εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά του όμικρον. Να το σου μιλάει μόνο του, το λες όμικρον, δηλαδή η ολότητα του μικρού. Άρα εμείς σε αυτή τη βάση που σήμερα βιώνουμε και ζούμε των διαστάσεων, των διαστασικών πεδίων και επίπεδων μας, αλλά και των στάσεων σταδίων που είμαστε στο βίο και τη ζωή, είμαστε στο όμικρον, στην ολότητα. Πολύ καλά. Όταν κοιτάς κάτω, κάτω εννοώ να δεις τα άτομά σου, τα κυτταρά σου, τα μωριά σου, τα βλέπεις. Όχι, έτσι. Τα βλέπεις. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να δεις το μωριό σου, δεν μπορεί να δεις το κυτταρό σου, δεν μπορεί να δεις το άτομό σου. Έτσι έγινε. Σωστά. Επειδή κοιτά κάτω από το. Κάτω από τη διάσπαση του ατόμου. Διάσπαση. Ναι, κάτω από τη διάσπαση του ατόμου. Είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δεν έχει διαφορά από τον πάνω στην αρχή. Έχει δημιουργία στον πάντων. Άρα είναι μικρό για σένα. Γιατί όταν κοιτά τον ουρανό επάνω, πάλι δεν είναι μικρά. Βλέπεις μια γαλαξία, ο οποίος είναι 3 εκατομμύρια ηλιακά συστήματα και κουατρίλιον πλανητών. Άπειρο για εμάς που δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, γιατί αυτό είναι το άπειρο, δεν μπορούμε να το μετρήσεις. Το οποίο πάλι μικρό δεν είναι για σένα. Σωστά. Άρα σε όποια βάση που είσαι, γι' αυτό είσαι το όμικρο, η ολότητα του όμικρο. Γιατί είσαι σε μια διάταξη τέτοια, ώστε και το πάνω και το κάτω είναι ίδιο για σένα. Μιλήστε πριν για τους δογματιστές και για το αιρετείο. Θα ήθελα να ρωτήσω, στις μέρες μας αποδεικνύεται το καθεστώς, ενώ πάνω το αιρετείο γνωρίζει την εθερική γραφή, αλλά και τη γνώση που σε εμάς δίδεται σήμερα, μετά από χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι καινούριο σε αυτή την ελάνια γνώση, όπου θα μπορέσει να βοηθήσει τον Έλληνα άνθρωπο να γκρεμίσει και να νικήσει αυτό το καθεστώς? Δηλαδή αυτή που υπάρχει έξω δεν γίνει και είναι γκρεμίς, δεν γκρεμίς. Βεβαίως, αν υπάρχει κάτι καινούριο, γιατί το αιρετείο γνωρίζει και την εθερική γραφή, γνωρίζει και άλλα πράγματα. Όχι, δεν γνωρίζει αυτό με το ιερατείο. Οι άνθρωποι του ιερατείου δεν γνωρίζουν τίποτα. Είναι η πρώτη σκλάβη και η πρώτη δούλη. Ναι. Και με μια τεχνική και με μια ψεύτικη οικονομική πολιτική, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτελεστές, ναι, το ιερατείο δεν γνωρίζει. Στις ιεραρχίες του ιερατείου, σε πάρα υψηλές μορφές, ναι, γνωρίζει. Όμως, λέτε την λέξη εθερική γραφή και την οποία ήταν όταν την ονόμασα πρώτη φορά. Όλα τα κεφάλαια θα πούμε ότι είναι γραμμένα στην εθερική, όμως είναι τεράστιες οι έννοιες. Και φυσικά τα ιερατεία ήταν τα πρώτα. Καταρχάς διοικείται ο πλανήτης με ιερατεία και πάντα διοικούταν έτσι. Δηλαδή τα ιερατεία είναι τα καρκινώματα στην ίδια την ανθρώπινη την ύπαρξη. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί αλλιώς ο αποστάτης. Δεν μπορεί να κινηθεί, δεν είναι δημιουργικός. Ο αποστάτης μόνο κλέβει, γυναστεύει, σπάει, διαλύει και κοντράρει αυτό που δεν μπορεί να έχει. Απόμυση. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να είναι στο χώρο, ναι, ως ολοκληρωμένη, γιατί αλλιώς θα ήταν δημιούργημα. Αν το θέλετε, είναι δημιούργημα έκτοτο, το οποίο δεν μπορεί να μορφοποιηθεί ποτέ. Χρησιμοποιεί ξένα σώματα, πηγαίνει σε χιλιάδες τελετές για να εντάξει τα σφαίρματά του και το στρατό του. Κάνει πολύ άσχημα πράγματα, αλλά τις πύλες για όλη αυτή τη διαδικασία την ανοίγουν οι άνθρωποι. Άρα, ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί μόνο με την αυτοδοσία του το να καταλάβει. Όσο του βρει καινούργια στοιχεία, δηλαδή με σιγουριά το λέω ότι εκεί έξω όλα αυτά τα κείμενα δεν τα έχετε κατανοήσει, δεν τα έχετε καταλάβει. Το να διαβάζει και το να αναγνώσει τα κείμενα, αλλά να μην κατανοεί τι λέει, αν δεν το διάβασα. Καταρχάς, δεν γνωρίζετε ούτε τα κλειδιά σε κάποια επίκληση. Δηλαδή, διαβάσατε Περσεφόνη, διάβασε Περσεφόνη ο άνθρωπο. Το κατανόησε και δεν καταλαβαίνει. Και θέλει και κάτι άλλο. Εξηγήστε μου, η Περσεφόνη ειδικά κόβει, ναι, κόβει όλους τους δεσμούς, όλους τους δεσμούς και σε βάζει σε μια διαδικασία να αντιληφθεί τι έχουν κάνει και πώς το έχουν κάνει. Όλα τα ιερά κείμενα δεν είναι μόνο να μάθεις τι είναι. Σου εξηγώ και μέσα πώς το έκαναν. Το κοιτάτε που χτύπησαν. Αν ξεκινήσει να διαβάζει εθερική γραφή, θα δείτε πώς δημιουργήθηκαν οι γλώσσες και τι γελίες γλώσσες έκαναν. Και πώς υπάρχει μια αστυνομοησία των ενιών. Δηλαδή, ακόμα και αν μιλάς μια ξένη γλώσσα, τη χρησιμοποιείς μόνο για να φας, να πιείς, να μιλήσεις με έναν σαν international, το οποίο είναι 100 χρόνια αυτό, έτσι. Απέδειξα ότι τα αγγλικά έγινε πάνω από 150 ετών. Και προκάλεσα το. Θέλει να μου δει ένα παλιό αρχαίο βιβλίο αγγλικών. Δεν υπάρχει. Γερμανικών δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει καμία γλώσσα η οποία να μπορεί να σταθεί ως αρχαία. Αρχαία βέβαια. Γιατί να την πούμε μυθιά χρόνια. Πάτε 2 εκατομμύρια χρόνια. Βάτε ένα 3 εκατομμύρια χρόνια. Άρα τα σύμβολά σου δεν τα ανακάλυψε κανένας. Στα δώσαμε η θεογονία. Γιατί? Γιατί η γλώσσα σου η ίδια και τα σύμβολα είναι η δομή της θεογονίας που δημιουργήθηκες. Αλλά δεν γίνεται να ανακαλύψει κανένας ζωντόβολο τίποτα. Το να πάρουν τα αποστατό σκουπίδια
τη γλώσσα, τα σύμβολα να το παραποιήσουν, το έκαναν. Και όχι μια φορά, πάρα πολλές φορές. Και σύμφωνα με αυτή τη γελιότητα που έκαναν στους νέους καιρούς. Δηλαδή, εσύ ανακάλυψες τη Βαβυλώνα, τη Βαβέλ, που σου είπαν αυτά τα ζώα σε αρχαίες γραφές που δεν υπάρχει καμία αρχαία, είναι ό,τι γελιότητα τους έρθει στο σκατοκέφαλό τους και τους διατάξει ο γάμος δαίμονάς τους, τα αφεντικά τους, να γράψουν όλες αυτές τις παπαριές. Γιατί δεν σου έδειξε κανένας μια αρχαία παλαιά διαθήκη σε ένα μουσείο, δεν υπάρχει πουθενά. Το μετανακριφό, δεν υπάρχει τίποτα λέγεται. Αυτά τα ζώα δεν φαντάζεσαι πόσο γελία η γη. Γιατί λέω ότι ο αποστάτης είναι ηλίθιος, είναι ανόητος. Δεν γνωρίζει ούτε τους αριθμούς, δεν γνωρίζει καθόλου μαθηματικά. Είναι τόσο ανόητος, είναι τόσο γελίος και μόνο που πράττει αυτό το οποίο το αντισταθμίζει με μια αιωνιότητα ομαυλάμενο. Δηλαδή ακόμα κι αν ξεπεράσει τα όρια. Ή γίνεις μια μεταλλαγμένη ζωώδη προσωπικότητα για να σκλαβώνεις τα άλλα με αυτόν τον σκοπό και μπορέσεις να πιάσεις τα όρια της ζωής σφάζοντας όλους τους ανθρώπους για να πάρεις τη ζωή τους γιατί αυτό κάνουν όλες αυτές οι θυσίες και δικές τους για να μείνεις παραπάνω 100, 200, 300, 600, 700, 800 χρόνια μα αυτό είναι άσχημος στην δημιουργία μα θα σε λιώσει η δημιουργία, θα σε τιμωρήσει, θα σε λιώσει ζωντόβολο θα λιώσεις στα βάθη του χρόνου. Αυτό γιατί το ανταλλάζεις με μια αιωνιότητα που είναι ήδη δικιά σου. Που θα μπορούσες να ζήσεις ως δημιουργία, που ξεκίνησες εδώ. Πρέπει να καταλάβετε ότι στην δημιουργία όλοι έχουν ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες δίνονται απλόχερα. Το αν ευκαιρία σημαίνει δίκαιος καιρός. Δηλαδή, παίρνεις το χρόνο σου. Αυτό σημαίνει ευκαιρία. Ευκαιρία. Δίκαιος χρόνος. Οκ, σου δόθηκε αυτός ο χρόνος. Ανταυτού έκανες οτιδήποτε απέναντι στη δημιουργία σου. Και τσάκισες μια σημαντική ροή και άλλων συγκεκριτών. Το κόστος είναι τεράστιο. Πώς να το ξεπεράσεις, θα κρυφτείς από ποιον, όταν όλες οι καταγραφές γίνονται στο υποσυνείδητό σου. Αν και αυτό είναι δομημένη δημιουργία με ακρίβεια, να μην ξεφεύγει τίποτα. Άρα, υπάρχουν πράγματα εκεί έξω τα οποία δεν τα έχει κατανοήσει καθόλου κόσμο. Το ότι τα διαβάζει και λέει τι ώρα που είναι, ούτε που καταλαβαίνει. Και μέσα σα απέδειξα τη δομή πώς δημιουργούνται τα σύμβολα στη βάση, οι αριθμοί, τα πάντα. Και αν ο κάθε άνθρωπο μπει σε αυτή τη διαδικασία της αναζήτησής του, θα πάει στη δικιά του αλήθεια και στον πυρήνα του. Θα ξεκλειδώσει χιλιάδες κλειδιά στον εγκέφαλό του. Και βέβαια, θα μπορέσει να μπει στη μνήμη του. Όλοι θα ζητάτε να πάρετε πληροφορία. Πώς θα την πάρει. Η ανθρώπινη μνήμη είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα. Αδύνατον λοιπόν για να χωρέσει τόσες χιλιάδες πληροφορίες. Ναι, αλλά όμως έχει μέλη του σώματος. Θα πρέπει να μπει στο ασυνείδητο. Μπήκε ποτέ στη μνήμη του ασυνείδητου και δεν σου έδωσε ή να πα πληροφορίε που θέλει. Γιατί μπήκε στη μνήμη του υποσυνείδητου, ή μήπω μπήκε στη μνήμη του επισυνείδητου. Γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Το υποσυνείδητο καταγράφει όλα ό,τι έχει κάνει ω πράξη και ω έργο στη δημιουργία σου, ω συνειδητότητα και όχι ω σαρκείο. Γιατί ο άνθρωπο δεν είναι το σαρκείο. Δηλαδή κάθε φορά δεν έχουμε ένα νέο άνθρωπο. Έχουμε μια συνειδητότητα που θα δείξει μια νέα ζωή η οποία έρχεται από πάρα πολύ παλιά και φοράει ένα σαρκείο. Ναι, αλλά μέσα στις νέες του υποσυνείδητου σου έχεις όλες τις ζωές και τα βιώματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν τι πρέπει να κάνεις εναντί αυτών. Για να είσαι όμως πολύ ξεκάθαρος η δημιουργία να μην σου πει δημοστικά τι πρέπει να κάνεις. Σου έχει το επισυνείδητο το οποίο είναι πάνω από το υποσυνείδητο. Και εκεί είναι καταγεγραμμένα όλο το κοσμικό χρονικό και όλο το σχέδιο της συνειδητότητάς σου από τότε που γεννήθηκες ως συνειδητότητα. Που οι θείες θύλες σε γέννησαν συνειδητότητα και ενσαρκώθηκες μέσα από τόσους χρονόγενους. Για να το δεις ώστε να συγκρίνεις με το υποσυνείδητο σου τι πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό ακούς και τις φωνούλες μέσα σου και τις γράφετε τα παλιά σας παπούτσια. Και σε αυτό δεν είναι σωστό, αλλά το κάνεις. Λες αυτό δεν είναι απόγειτο, είναι άδικο, αλλά το πράττεις. Αφού το πράξει ο άλλος ο συνέδριος ή η άλλη ή ένα άλλο υβρίδιο, να το κάνεις κι εσύ. Γνωρίζεις όμως από την αρχή ότι είναι γελιότητα αυτό που κάνεις. Το παρατάς και το κάνεις. Αυτό είναι η αντιστάθμιση της ισορροπίας ανάμεσα στο υποσυνείδητο και το επισυνείδητο. Το επισυνείδητο είναι το σχέδιο που δημιουργήθηκε για να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε μια κοσμική τεράστια διαδικασία του ανθρώπου. Το υποσυνείδητο είναι αυτά που καταγράφεται που κάνεις. Και τι, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό έκανε. Οκ. Και τι θες, αγόρι μου, να ξαναζήσεις. Να κάνεις τι. Ωραία. Μπράβο. Πάρε μια ευκαιρία. Ναι. Ξανακάνεις τα ίδια. Ξανακάνεις την αποστασία. Ξανακάνεις γελιότητα. Εσύ θα έπαιρνες ποτέ έναν εργάτη να κοιμάται, να τρώει, να σε βρίζει, να σε κλέβει και στο τέλος να σου βιάζει για την οικογένεια. Για τον έσπαγε στο ξύλο. Τότε γιατί δεν το κάνει η δημιουργία, να σε φέρει να κάνεις τι.
Έτσι θα καταλάβετε. Μετά θα μπείτε σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Βέβαια, γιατί στο μονάδα. Δεν γίνεται εσείς ο καλός ο Γιάννης, ενώ άλλος είναι ο βλαμμένος ο Πέτρος. Δεν γίνεται. Είναι μονάδα ο άνθρωπος. Όπως και τα κύτταρά σου. Δεν γίνεται εσύ να έχεις τα καλά κύτταρα και τα κακά κύτταρα. Αυτό σημαίνει καρκίνο και πεθαίνεις. Και όχι με μισά-μισά. Με το 1% του καρκίνου, το κορμί σου θα πεθάνει. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το κορμί πρέπει να είναι καθαρό. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα μικρό μικροβιά και να τα αφήσει εκεί μέσα. Επειδή τα αγαπάς, το στέλνεις στο διάολο. Για να είσαι πάντα υγιής. Ήκανε λάθος. Άρα έτσι θα καταλάβετε. Αν δεν καταλάβετε τη φυσιολογία σας, δεν θα καταλάβετε τη δημιουργία σας. Αφού η φυσιολογία σας είναι η δημιουργία σας. Κοίτα εσένα και θα δεις τη δημιουργία σου. Κοίτα εσένα και θα δεις τον δημιουργό σου. Κοίτα και θα δεις όλο τον κόσμο. Μέσα από την φυσιολογία σου. Άρα δεν γίνεται να ζήσουμε ή να διηγηθούμε πέραν της ανθρώπινης αρχής φυσιολογίας μας, η οποία είναι θεία η δημιουργία μας και με θείο τρόπο θα διηγηθούμε. Γι' αυτό και τα άλλα πρωτόκολλα κλειδώνουν όλες τις πόρτες κάθε αποστασίας. Τα πρωτόκολλα γεννήθηκαν για να σταματήσει οποιαδήποτε αποστασία μεταξύ των δημιουργημάτων. Δεν θέλει. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που δεν θέλει. Και ποιος είναι αυτός που επικαλείται όλη αυτή τη γελιότητα και μέχρι που θα φτάσει. Άντε όμως, η δημιουργία του επέτρεψε να τη δείτε όλοι. Τώρα πρέπει να δείτε την αλήθεια και να αναγνωρίσετε την πραγματική αλήθεια μέσα από τα δικά σας. Δεν θα πω μόνο κείμενα. Από την ίδια τη φυσιολογία που εκπέμπουν και εκδηλώνονται με τα ελάνια κείμενα. Τις ίδιες αλήθειες που σε κάθε κείμενο αν δείτε. Επιβεβαιώνεται το αληθές, το ορθό, το υπαρτό χιλιάδες φορές. Και με μαθηματικούς ορισμούς, αλλά και με οποιαδήποτε λογική, με οποιαδήποτε λογική διεργασία. Το ένα κείμενο επιβεβαιώνει το άλλο και τον εαυτό του. Χιλιάδες φορές, όλες τις ίδιες. Ακόμα και τον αντιθέτω. Διότι πολλές φορές επιβεβαιώνονται τα αντιθέτω που είναι ίδια. Τεράστια, δεν θα πω θεωρήματα, θα πω κοσμοπρακτικές της λειτουργίας της δημιουργίας και όχι κοσμοθεώρημα. Δηλαδή το θεώρημα με την πρακτική εφαρμογή στην δημιουργία είναι ένα και το αυτό. Είναι το ίδιο. Ο κυβισμός στη Ευθέρα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της γνώσης που μας έχει φέρει. Ποια είναι η σχέση της συμπαντικής μήτρας Σύριος με τις δυνάμεις της δημιουργίας, τον Α και του Ω, και πώς συνεργάζονται στην Ελλάνια Δημοκρατεά της Κοσμοκρατορίας. Καταρχάς, όλα τα δείγματα αλλά και οι αλήθειες είναι μπροστά στα μάτια μας, Μεγιλέ. Αν θυμάστε από το σχολείο μας λέγανε, δεν μας λέγανε αλφαμέγα, μας λέγανε αλφαβήτα. Ωραία, πάρ' το α και το β και να δω τι θα κάνεις με αυτό. Βέβαια, το αλφαβήτα το λένε και στο εξωτερικό στις άλλες χώρες. Η γελιότητα λοιπόν είναι κοινό. Ο πλανήτης καταλαβαίνεται και πώς διοικείται και τι συμβαίνει. Άρα δεν είναι αλφαβήτα, είναι αλφαμέγα. Γιατί τι λες αλφαβήτα και γιατί λες αλφαμέγα. Η αλήθεια είναι ότι διαμική, διάλεκτο θα την πω, γιατί πάντα εμπεριέχει γράμματα και σύμβολα δικά μας και δεν μπορεί κάποιος άλλος να έχει κάποιο άλλο σύμβολο. Έχω αναλύσει αυτές, αλλά θα κάτσω και να λύσω όλες τις διαλέξεις του πλανήτη, θα δείτε τι γελία πράγματα έχουν κάνει. Σας λέω ότι έχει το α με το ω. Όταν μπαίνεις λοιπόν στην εθερική και βλέπεις ότι το α το ω είναι ίδιο. Δηλαδή είναι αντίθετα, αντίστροφα, αλλά ίδια. Θα έλεγα ότι αλλάζει το α με το ω ανάλογα με το που κάθεσαι και σε ποια θέση είσαι. Σε ποια θέση είσαι. Αν κάθεσαι από τη μια μεριά του τραπεζιού ή από την άλλη. Άρα έχει να κάνει με το χώρο που εσύ αλλάζεις. Άρα στο χώρο σου αλλάζουν αυτά. Αν όμως είναι σταθερά, θα δεις ότι αν αλλάζεις εσύ χώρο, τότε αυτά αντιστρέφονται σε σένα. Όπως και το 6 με το 9. Δηλαδή, να γράψεις το 6, από την πάνω μεριά του τραπεζιού είναι 9, από κάτω είναι 6. Τελικά τι αλλάζει. Το δημιούργημα είναι το 6, το 9 είναι η 9 Ελλάδα δημιουργία. Ναι, αλλά εσύ ο άνθρωπος είσαι και δημιούργημα, είσαι και δημιουργός. Που σημαίνει ανάλογα με τη θέση που παίρνει τη δημιουργία σου, είσαι και δημιούργημα, είσαι και δημιουργός. Και ξανά είσαι δημιούργημα. Αυτό λοιπόν. Το ίδιο το αντίθετο, πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι τα αντίθετα είναι πάντα ίδια. Αποδεικνύεται αυτό και στο τεράστιο κεφάλαιο του κόσμου. Όχι με μία φορά, με χιλιάδες φορές μέσα από τις 600 πύλες. Βλέπεις ότι η ίδια πύλη διαφορετικού αριθμού και σύνθεσης έχει τον ίδιο κομβικό βάσης που δημιουργείται του κοσμοαριθμού που είναι από το 1 μέχρι το 13. Γι' αυτό ας μείνουμε στις δικές μας συζητήσεις. Άρα βλέπετε σε αυτές που έχουμε τώρα, όχι σε αυτές που θα βγουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι από την αρχή που βγαίνει η εθερική και αντιλαμβάνεται ο κόσμος πώς δημιουργήθηκε, ρε παιδί μου, το ζητάει το νι, από πού δημιουργήθηκε. Βλέπουμε
για αυτά τα δύο σύμβολα, το Α και το Ω, είναι τη 7 επίπεδη τελάνια δημιουργία. Είναι κύριε, το 7 έχει 7 επίπεδα. Βέβαια, όταν μιλάμε για αυτά πεδία και επίπεδα, είναι τεράστιες οι αναλύσεις που θα δώσουμε μέχρι να φτάσει στο τελικό πεδίο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πεδίο είναι το πεδίο και το πεδίο έχει επάνω του επίπεδα. Αν δεν έχουμε πεδίο, δεν έχουμε επίπεδα. Γιατί τα επίπεδα είναι επί του πεδίου και όσα επίπεδα έχουμε. Τα επίπεδα χωρίζονται σε διαστασικά και σε διαστατικά. Μετά χωρίζονται σε στάσεις. Είναι χιλιάδες οι τάξεις και οι ιεραρχίες των πεδίων και των επίπεδων. Άρα όταν μιλάμε για την 7 επίπεδη δημιουργία, μιλάμε πέραν κάθε κουβέντας, και εκεί πρέπει να έχεις την νόηση να αντιλαμβάνεσαι μέχρι που θα τοποθετήσεις την κάθε σου έννοια ή έκφραση. Όταν μιλάς για αυτά, η δημιουργία είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι πάνω από κόσμο. Φυσικά δεν υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι. Φυσικά είναι τεράστιος ο κόσμος, έτσι όπως θα μπορείτε να αναλυθεί. Έτσι θα καταλάβετε, στο Γαλλίο που ανήκετε και εγώ, αμέσως, όταν μιλάνε σε τέτοια γλώσσα, να το θέλετε τόσο υψηλά, θα του πεις, πήγαινε να διαβάσεις και τους όρκους νόμου. Ναι, μεν θα διαβάσεις όρκους νόμους, αλλά θα δεις ότι μέσα υπάρχει ένα κλειδί ή σε ένας κωδικός αριθμός σε μια τεράστια μαθηματική εξίσωση. Αλλά γιατί του λες εξίσωση? Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Του λες εξίσωση και εσύ νομίζεις ότι είναι ένα περίπλοκο πράγμα να πούμε που γίνεται. Όχι, όταν τελικά έχεις μια εξίσωση τόσο τεράστια κοσμική, με χιλιάδες κωδικούς αριθμούς και κοσμικούς, όπου αλλάζουν θέση, αλλάζουν αποτέλεσμα, αλλά τελικά στο τέλος βγάζουν ένα όλοι, σημαίνει ότι εδώ είναι εξών των ίσων. Βλέπεις ότι εξισώνονται τα πράγματα, που σημαίνει ότι τελικά είδες τελικά που το 1 είναι ίδιο με το 10, με το 9, με το 6, με το 5, με το 7. Και έρχονται και εξισώνονται όλα στη μονάδα και στην ολότητα του κόσμου αποτελέσματος που παίρνει. Έτσι αντιλαμβάνεσαι την εξίσωση, γιατί η εξίσωση γι' αυτό βγήκε. Είπε κάτι που οι άθλοι βγάλαν ορισμούς και κανόνες των μαθηματικών, οι οποίοι είναι τόσο γελοί πραγματικά. Γιατί οι ορισμοί είναι των ανθρώπων. Μην ξεχάσετε ότι είναι τίποτα κοσμικοί και σημαντικοί οι κανόνες των μαθηματικών, των γελίων που διδασκόμαστε στη γη. Τις βγάλανε βρώμο οι λήθοι άνθρωποι, πάντοτε χωρίς νόηση οι αποστάτες. Και αυτό είναι δεδομένο. Σου δίνει έναν ορισμό με ένα δικό του βλακώδη ηλίθιο τρόπο, με ό,τι έχει το κεφάλι του μέσα του ζώου αυτού, το οποίο αυτό το πέρανε κανόνα. Αν ανοίξετε την Wikipedia και δείτε, δεν θα πάτε πολύ μακριά, μέσα στο Google θα πάτε και περπατήσετε τις σελίδες, θα δείτε. Λες εσύ, πήρε Νόμπελ. Πω, τι βραβείο είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι τεράστιο αυτό το βραβείο. Μα να το δεις, θα δεις, ήταν ένας γύφτο Εβραίος ο Νόμπελ που είχε εργοστάσιο όπλων, ένα αγγελωμένο σκουπίδι που τελικά τα σιωνός κατά τα άλλα στον πλανήτη το κάνανε βραβείο. Και παίρνεις το όνομα αυτού του ψυχαμένου για να λες ότι είναι βραβείο. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί γελιότας με τον πλανήτη. Ή θα πάρει Όσκαρ. Μα δεν διαβάζει κανείς ποιος ήταν Όσκαρ. Ποιο άλλο ζώο ήταν. Βλέπεις αυτά τα ψεύτικα λοιπόν. Ή πήρε στα μαθηματικά βραβείο. Ποιος σου δώσει βραβείο στα μαθηματικά? Από πού θα προκύψει? Με ποιους κανόνες και ποιους ορισμούς? Καταρχάς είδαμε και ζήσαμε όλοι μας σε χιλιάδες βιβλία τυπωμένα την μεγάλη αντινόηση της ορθογραφίας. Αγαπητοί μου συνέλληνες, σας δηλώνω ότι ορθή γραφή είναι μόνο η σκέψη. Ορθά σκέφτεσαι, ορθά γράφεις. Είσαι ηλίθιος, είσαι γελίος, δεν γράφεις ορθά. Δεν έχει να κάνει η γραφή. Η γραφή έχει ορθή όσον αφορά την ουσία που εσύ εκφράζεσαι στο γραπτό σου λόγο. Αν ο γραπτός σου λόγος είναι ηλίθιος, είσαι γελίος, δεν τελικά διαβάζουμε χίλιες σελίδες και δεν μας είπες τίποτα, ή τελικά χρειάστηκες ίδιες σελίδες για να μας πεις ένα μικρό συμπερασματάκι της ζωής. Είσαι τόσο ηλίθιος που σακάτωψες τις αποθήκες μας με σκουπίδια και σάπια γνώση. Άρα δεν έχει να κάνει με την ορθογραφία που μας μαλώναν στο σχολείο και μας βάζανε βαθμολογίες. Εάν η Ανούλα έχει δασία ή γιατί έχει δασία, γιατί είναι ανώμαλη. Όλες αυτές οι γελιότητες σκοτώσαν την νοημοσύνη του ανθρώπου. Απ' την άλλη, θα πρέπει κάποιος να μας πει, γιατί όσο προχωράτε και θα δείτε και τα κοσμοσύμβολα, θα καταλάβετε την έννοια των συμβόλων. Πρέπει να μας αιτιολογήσεις σε μία λέξη γιατί το «Η» αφού είναι όλα «Η» και τελικά εμείς έχουμε τρία «Η». Και τελικά τα ορθογραφικά λάθη, συνελληνές μου, γίνονται μόνο σε δύο προφορικά γράμματα. Δηλαδή τα δύο σύμβολα. Στο
που το Ω περιέχει το όμικρο και το ωμέγα, και στα Ι που περιέχουν τρία, ύψιλον, γιώτα, ήτα. Εάν βάλετε δύο κατηγορίες, έχουμε δύο κατηγορίες. Πότε πρέπει να βάλεις Ω και πότε πρέπει να βάλεις ωμέγα. Ποιος διάλογος κρίνει που θα τον τοποθετήσω το όμικρο και το ωμέγα. Στην μία περίπτωση μιλάω για τον ωμέγα και για τον δέκατο τρίτο, στην άλλη περίπτωση μιλάω για την ολότητα. Ανάλογα πού θα χρησιμοποιήσω, τι λέξη θα χρησιμοποιήσω, για ποια έννοια μιλάω και για ποιο επίπεδο του κόσμου αναφέρομαι. Χρησιμοποιώ το όμικρο, χρησιμοποιώ το ωμέγα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τρία σύμβολα των μη, που προφέρονται προφορικά ή όταν σκέφτεσαι και εκφράζεσαι προφορικά. Δεν έχεις μέσα στο μυαλό σου όταν λες μια λέξη ήλιος, αν είναι ήττα, βεβαίως και στο κινητά, δεν έχει σημασία αν είναι ήττα, γιώτα, ύψιλον. Άρα, εδώ μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της αλλίωσης που μας έχουν κάνει. Ας μας αιτιολογήσουν αυτά τα ζώα, τα τριφασικά. Όλοι οι γλωσσολόγοι, οι δίθεν, οι μπουρδολόγοι αυτοί. Γιατί, παιδί μου, βάνεις ήττα εκεί, γιώτα εκεί και ύψιλον εκεί. Μπορεί να το αιτιολογήσει. Γιατί γνωρίζει τι είναι το ύψιλον, γνωρίζει τι είναι το γιώτα, το δημιούργημα. Γνωρίζει τι είναι το ήττα που είναι εθέρα. Άρα, αν δεν έχει κριτήριο τι είναι το καθένα, πώς θα χρησιμοποιήσει τα γράμματα, με ποιον κανόνα και με ποιο συντακτικό και από πού βγήκε το συντακτικό. Το έβγαλε ποιο. Το έβγαλαν οι Εβραίοι σκλάβοι, οι δυνάστες μας, όλα αυτά τα ζώα του χάου μέσω των ιερατείων. Και εγώ το δέχομαι. Και είναι λάθος να γράφω έτσι. Άρα, σκέφτεσαι κάθε φορά την γελιότητα, να εκτελέσει την γελιότητα αυτών των υπαθρώπων και δεν σκέφτεσαι την ορθή σου σκέφτη. Άρα είναι σαν να μην έχει γράψει τίποτα και δεν με βγάζει τη γράφη, σαν να απλά γράψει σαν γελίο ρομποτάκι. Έχει σημασία λοιπόν να καταλάβει. Έχετε καταλάβει ότι τελικά τα ορθογραφικά λάθη των γελίων αυτών των ανθρώπων που μας έχουν καθιερώσει είναι μόνο στα τρία γράμματα, στα δύο γράμματα, στα δύο κοντοσύμβολα, στις δύο ολότητες κοντοσύμβολα, όμικρον ωμέγα και τα τρία Ι, το οποίο είναι ύψιλον, γιώτα και ήττα. Άρα, τώρα με την εθερική έχετε τη δυνατότητα να το δείτε αυτό και να περπατήσετε σε μια πραγματική λεωφόρο. Θα πω ότι είναι νέα σκληρά τα πράγματα γιατί έχουμε μάθει αλλιώς όλοι. Μπήκε σε μια μεγάλη διαδικασία από την άλλη να δείτε ότι, όπως το έχω αναφέρει για άλλη φορά, αλλά είναι και πράγματα που πρέπει να ακουστούν προς τα έξω. Δεν μπορείς να γράφεις, δεν μπορείς να προφέρεις έψιλον και να γράφεις αλφαγιώτα. Δεν γίνεται το αλφαγιώτα να μου λες εμένα ότι είναι σύνδεσμος ηλίθιο, υβρίδιο και ζώο, ότι αυτό είναι έψιλον. Είναι αδύνατο για τον εγκέφαλο, τον ελάνιο, τον ανθρώπινο, να λες έψιλον και να γράφεις αλφαγιώτα. Πόσο ανόητος, πόσο ηλίθιος είσαι. Δεν το δέχεσαι ρε παιδί μου. Όμως τα ονόματα που γράφονται με αλφαγιώτα, το αλφαγιώτα δεν σημαίνει έψιλον. Δηλαδή στην κωδική ονομασία ύφεστος. Γιατί μωρέ γράφεις αλφαγιώτα και το λες ύφεστο και δεν λες υφάιστο, αφού υφάιστος είναι. Τον λες ύφεστο, ενώ γράφεις αλφαγιώτα. Δηλαδή έχεις διαλυθεί τελείως γράφοντας τη λέξη και τη γράφεις με αλφα και γιώτα. Και το λες και είναι μια πολυσύγναστη πρόταση, μια πολυσύγναστη συλλαβή, το και, συνδετική και. Και τη γράφεις συνέχεια το και με αλφαγιώτα. Το λες έψιλον, το γράφεις αλφαγιώτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι τρελαίνεις το νου σου μόνο σου. Δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Δεν μπορεί κανείς εκεί έτσι να το αντιληφθεί. Και να πεις αυτά τα ζώα. Δείχτε μας βρε ηλίθια ζώα ένα αρχαίο μας κείμενο που γράφει το και με αλφαγιώτα, το σύνδεσμο. Με αλφαγιώτα. Οπότε και το και το όνομα. Μόνο στα ονόματα έχουμε δικαίωμα αλφαγιώτα. Και αν αυτά επιτρέπεται και έχουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς εκεί έξω να σας εξηγήσει, να αιτιολογήσει ούτε τους κανόνες, ούτε το συντακτικό, ούτε τα μαθηματικά, ούτε τίποτα. Ξεκινώντας όμως από τη βάση, μπαίνει σε μια λογική διαδικασία. Να καταλάβεις αυτό που σου λέω, έτσι. Δηλαδή, βγάλανε αυτή τη φωνή και φτιάξανε μια ολόκληρη διαδικασία για να σε διαλύσουν. Να σε βγάλουν από τον κωδικό σου, να σε βγάλουν από τη διαδικασία σου. Φτιάξανε μικρά τα γράμματα, σου φτιάξανε όλο αυτό το χαζάρικο, το μικρό το οποίο σε βγάλαν τελείως από τα σύμβολά σου. Δεν γίνεται το σημαντικό μου α ή το α του ανθρώπου να μου το φτιάνει σε ένα στρίμιγμα, ένα μαντιλάκι. Ηλίθιε, ηλίθιε γελίερα σοφόρε, που θα έρθει η ώρα που θα όλοι μαζί θα βελάξετε όπως το έχω πει. Αυτό. Πώς βάλεις τη γλώσσα μου, πώς βάλεις τη θεογονία μου, τι στο διάλογο βάλεις, γιατί το κάνεις. Βεβαίως το κάνει. Γιατί έχουν φτάσει σε σημείο φρασίτητας να βάζουμε τις μήτρες στο κεφάλι, όπως μήτρα
αυτά τα ηλίθια καπέλα που φοράνε αυτά τα ζώα, τη μήτρα φοράνε εδώ οι Μητροπολίτες, γιατί η μήτρα της πόλης είναι ο Μητροπολίτης, ένας δρασοφόρος που τον πληρώνω εγώ, του Γιαφέ, αυτό το μόρφωμα το εβραϊκό που κινείται ανάμεσά μας, φοράει τη μήτρα και η μήτρα της πόλης που γεράει ανθρώπους είναι αυτή. Για το δέχεστε. Δηλαδή κάτσε χάσαμε κάθε ανθρώπινη φυσιολογία μας τώρα. Ο κάπας φοράει τον κόλπο της τρίλης στο κεφάλι του, όλα αυτά τα ηλίθια ζώα φοράνε τις μήτρες και γεννάνε δογματά άνθρωπους ως μήτρες. Και σου αλλάζουν τα βιβλία σου και τα πάντα. Δεν γίνεται να μην μπορεί κάποιος ευθέων άνθρωπος εκεί έξω να το αντιληφθεί. Πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε να το καταλάβει. Και όσα δεν γίνεται, έχουν σπείρει τόσα πολλά ζώα που δεν θα αντιληφθούν. Όμως στην περίπτωση αυτή, εγώ δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις. Εάν τυχόν κάνω εκπτώσεις, τότε θα γίνω έκπτωτος και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση εκπτώσεων και να γίνω έκπτωτος. Ούτε εσείς θα μπορέσετε ποτέ να με κάνετε έκπτωτο. Γιατί θα πρέπει να φέρομαι και να συμπεριφέρομαι, δηλαδή να περιστρέφουμε γύρω από εσάς σε μια περιφορά έτσι όπως εσείς θέλετε. Όχι, αυτό είναι αυτό και η αλήθεια είναι απόλυτη, την οποία θα την εισπράξετε με ένα μοναδικό τρόπο τη ίδια αλήθεια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όλες οι άλλες διεργασίες θα είναι στον άνθρωπο. Έτσι, να πω ότι όλα τα ελάνια κείμενα σου δούμε τόσα πολλά στοιχεία να αρχίσει να αντιληφθεί, να καταλάβει. Α διαβάσουν τα φωνήεντα. Α διαβάσουν τις νότες που δεν έχουμε παίξει ποτέ μουσική. Όλος ο πλανήτης παίζει την ίδια την κλίμακα. Δηλαδή αυτό που βλέπετε που ήδη είναι στην εθερική γραφή ως νότες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είναι η κλίμακα. Δεν παίρνει ρε ηλίθιε την κλίμακα να παίξει νότες. Τις λες νότες θα είναι η κλίμακα για να δημιουργηθούν οι νότες. Εγώ στον πλανήτη όσα χρόνια ζω δεν έχω δει καμία δημιουργημένη νότα. Αυτή είναι η κλίμακα. Και δένεται μέσα από την ανάλυση των νοτών πώς και από πού δημιουργούνται οι νότες. Τόσο ξεκάθαρα που δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτή είναι η κλίμακα. Όπου από αυτή την κλίμακα δημιουργούνται οι νότες. Και θα πρέπει να τη συνθέσει σε μια τέτοια διαδικασία. Ανέλησα και ανάπτυξα ότι τον τόμο το σόλ είναι ίδιο. Ας είναι αντίθετα. Αλλά ουσιαστικά είναι το χοντρό και το ψηλό. Τώρα αυτά τα ζωντόγκολα ενώ έχουμε 7 νότες. Βεβαίως το 7 δεν μπορούν να το πάνε πολύ παραπέρα ή να το ακυρώθουν. Αλλά έχουν βάλει ένα 5 γραμμές και το λένε πεντάγραμμο. Αφού έχω 7 βελίθιο, πώς θα βάλω 5 και ότι περσεύει, τις κρεμάνε απέξω σαν μανταλάκια, δεν βλέπετε κατά τη ζωή μιλάμε. Καλά, να αφήσουμε 7, γιατί βάλεις 5. Και πού θα τις βάλω τις άλλες, πού άντε να μην πού θα τις βάλουμε. Και τις κρεμάει να πούμε, τραβάει 9 γραμμού, να την κρεμάει την μετά, την κρεμάει εκεί, εντάξει, δεν την βάλεις στο διάστημα. Το διάστημα είναι διάστημα που αναπτύσσει άλλες νότες. Αυτή τη βάση στο διάστημα. Καταρχάς είναι στη γραμμή. Ναι, έδωσα μια ερμηνεία, γιατί είναι 7 γραμμό και δεν είναι 5 γραμμό, και μέσα στο 7 γραμμό αναπτύσσω την πραγματική νότα που σήμερα στον πλανήτη δεν υπάρχει καμία νότα. Καμία. Παίζουν όλοι την ίδια την κλίμακα, σαν αφαιρεμένα. Τι να πω, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να πάνε σε επαναστατική θέση και πορεία. Στο πρώτο που πρέπει να συμβεί είναι να πάνε οι ίδιοι άνθρωποι στη βάση. Την ίδια βάση και θέση τη δημιουργία του. Έχουν τεράστια ευκαιρία, γι' αυτό τα υπογράφω, γι' αυτό δεν θέλω να πειράξει κανεί τίποτα και όσο μου δω δεν θα πειράξει κανεί τίποτα. Και στι μέρε τη Ελλήνων Πολιτείων θα χαραχτούμε. Θα χαραχτούμε με μια τεχνολογία τέτοια ώστε κανένα δεν θα μπορεί ούτε να τι κάψει ούτε να τι πετάξει. Αλλά η επιβίωση όλων των αληθιών θα είναι μέσα σα και από γενιά σε γενιά θα περνάει και θα πρέπει να σκυρίνετε. Πρέπει να προστατεύσετε την κληρονομιά σα και να μην την ξαναφήσετε σε αυτά τα ζώα. Να μην ξαναφήσετε αυτού του υπανθρώπου. Απαγορεύονται τα ζώα να δικαιώνουν τους ανθρώπους. Είστε τεράστιες μονάδες και θα έρθουν και οι ημέρες που θα αναγνωρίσετε πιο πολύ. Θα θυμώσετε πιο πολύ και θα πρέπει να θυμώσετε, να έχετε αρχίσει να θυμώνετε για αυτό που σου έχουν κάνει, για αυτά που σου έχουν κρύψει και για τη δυναστεία που σου έχουν κάνει. Δεν υπάρχει λόγο καμιά σκέψη κανέναν με τόσο τεράστια αυθονία. Έχετε καταλάβει πόσο τεράστιο είναι το πλανήτη, ζώατε, δικά μου στο άλλο πλανήτη. Δεν έχετε ταξιδέψει να ζείτε ζώντας μέσα σε μια πόλη και εμεί δεν είμαστε έτσι. Η Ελλάδα είναι κατοίκητη, ο πλανήτης είναι κατοίκητος. Οι εκτάσεις είναι τεράστιες. Η αφωνία του πλήτη είναι τεράστια. Και καθόμαστε τώρα με αυτά τα καλόποτα που μας έχουν βάλει σε κάτι μερικέ υποχωρίε. Να συζητάνε τώρα πόσο μικρό είναι ο πλανήτης και ότι πρέπει να φύγουν κάποιοι άνθρωποι για να ζήσουν που στο διάλογο που είναι όλα κατοίκητα τα γαμημένα. Όλο, όλο. Πάσα από ένα πια Γιώργη και είναι μια κουκίδα να πούμε και γύρω-γύρω τεράστια. Όλο ο πλανήτης ακατοίκητος είναι με τα ηλίθια τα ανώμαλα. Δεν είναι ανώμαλα αυτά. Θέλουμε βάρσιμο, δεν το καταλαβαίνετε. Βάρσιμο εδώ και τώρα. Και επειδή δεν μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνω εγώ με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Κάντε στην άκρη, εσείς μην μπαίνετε στη μέση
σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να σπούν σε αυτά τα ηλίθια ζώα και δεν μου τα αφήνουν στα χέρια μου. Και αντιπαλεύονται εμένα τον ίδιο ή άνθρωπος ο ίδιος. Ο οποίος είναι εδώ για αυτόν και για την ώρα του ανθρώπου. Ό,τι γράφω, ό,τι κάνω και για την πολιτεία που θα κατευθυνθεί είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει τα κείμενα. Και από πού προέρχονται τα σύμβολα, τα 36 αυτά σύμβολα της εθερικής γραφής? Τι είναι 36, να γνωρίζεις και τους αριθμούς. Ναι, ναι, και τους αριθμούς. Μέσα λοιπόν στην εθερική, σε όλη την ανάλυση, γράφω ακριβώς και εξηγώ από πού δημιουργήθηκαν. Μπαίνετε λοιπόν στην ουσία για να καταλάβετε από πού δημιουργήθηκαν. Η αριθμή είναι δημιουργία της μονάδας και του μηδενός. Ναι, αλλά αυτή τη δημιουργία της μονάδας που είναι ο δημιουργός των πάντων δημιουργήσει τον εαυτόν του, το ίδιο το μηδέν, ή το μηδέν είναι η ολική κυκλική σφαιρική μονάδα της μονάδας. Που το ένα δημιουργήσει τον εαυτόν του και έχω τέτοια τρομακτική εξήγηση μέσα που δημιουργεί η μονάδα τον ίδιο της τον εαυτό. Ανάθεμα και κάτι θα το διαβάσω. Αν ξεκινήσει τη μονάδα και δεν καταλάβει, κάνε μου αυτή την ερώτηση, θα εξηγήσω. Είμαι στη ζωγραφή στον άλλον τρόπο. Μόλις κάνεις αυτό, θα καταλάβεις μετά, θα πας στην δημιουργία των αριθμών. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει κανείς στην δημιουργία των αριθμών. Ότι μέσα έχω αναγκητικά πώς δημιουργήθηκε το 2, το 3, το 5 και τι κάνει και πού ανοίγει η δημιουργία. Και αν πάτε στις μοίρες, τι είναι οι μοίρες, εξηγώ τόσο άπειρα τα πράγματα. Θεωρώ, όχι θεωρώ, πρέπει κάθε Έλληνα άνθρωπο να μελετήσει και να διαβάσει την ίδια του τη δομή, τη σύσταση και τη σύνθεσή του, η οποία αυτή είναι. Αν δεν το κάνει, δηλαδή πρέπει να το κάνει και μετά να μπει σε ερωτήσεις, να μπει σε αναλύσεις ή σε ερωτηματικά, τα οποία θα είναι για να προχωρήσει πέραν τούτου. Αλλά η βάση είναι αυτή που θα πρέπει να μελετήσει, θα πρέπει να αναγνωρίζει. Και ίσως να είναι και λίγο δύσκολο μόνος του. Είναι φυσιολογικό να πάει σε μια. Αν σήμερα είχαμε στο ΕΣ, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στο ΕΣ είναι λίγο το χιτρογέ, ή στο Α, είναι στο πιο εμφανή μέρος του Δήμου. Σκεπάζεται για να μην έχει ήλιο και αυτό, και είναι ανοιχτή γύρω-γύρω και ο καθένας μπορεί να προσέλθει και να πει τις απορίες τους και κάποιοι συνάνθρωποι του να τον βοηθήσουν ή να πει μια κοινοτομία. Σήμερα λοιπόν πρέπει να καθίσουν συλλογικά οι άνθρωποι και να αναλύσουν την ίδια τους φυσιολογία. Να δημιουργηθούν μικρά think tank τα οποία θα μπορούν να συζητήσουν αλλά και να αναγνωρίσουν όλη τους τη φυσιολογία. Όπου γράφεται και αναφέρεται, αλλά και χαράζεται στο περιβάλλον, στον χώρο και στον χρόνο, μέσα από την Ελλάδα, εθνική γραφή όλων των ιερών Ελλάδων εντυμένων. Το οποίο δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν έχει διαβάσει καθόλου τη μονάδα, δεν έχει διαβάσει τη δημιουργία των αριθμών, αλλά έχει μια ερώτηση. Πώς να έχεις ερώτηση? Πρέπει να έχεις ερώτηση συγκεκριμένη, εφόσον έχεις μελετήσει. Άρα, να μην έχεις μελετήσει, αλλά να έχεις ερώτηση, είναι σαν να με δουλεύει, να το ξαναπώ γιατί βαριέσαι να διαβάσει. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να σε μαστιγώσω, άσχετα δεν το κάνω, από τη μεγαλοπρέπειά μου. Λοιπόν, στην πράξη το πρακτικό σκέλος του θέματος της εταιρικής γραφής ΑΟ, ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο άνθρωπος πολίτης στο να εντρυφήσει σε ένα νέο ορθό αληθινό τρόπο για τον γραπτό λόγο? Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσει. Πρέπει να αναγνωρίσει γιατί η εθερική γραφή, θα πω την Ελλάνια γραφή. Καταρχάς και τα 27 Ελλάνια γράμματα είναι τα κλειδιά της θεογονίας της δημιουργίας. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι η δημιουργία αναστολίζεται από την θεογονία, η οποία δημιουργήθηκε για να δημιουργηθούμε εμείς. Είναι μια εκτελεστική τεράστια διαδικασία και σήμερα αυτός ο χάρτης που βλέπετε δεν είναι τίποτα περισσότερο και λιγότερο από την ίδια σου τη θεογονία, δηλαδή από την ύπαρξή σου. Άρα είναι ο χάρτης της ίδιας της δημιουργίας. Εάν κατανοήσεις τα σύμβολα, και για να τα κατανοήσεις υπάρχουν 4 τεράστια κεφάλαια, τα οποία οι συνελληνίδες μας, πανάξιες θα πω, που ασχολούνται με την ανάλυση των κειμένων και με την καθαρογραφή τους, είναι 4 κεφάλαια τα οποία θα πρέπει όχι να τα μελετήσετε, να μπείτε μέσα τους, να γίνετε ένα με αυτά. Αυτά τα κεφάλαια είναι σύμβολα μέσα στα σύμβολα. Κοσμοσύμβολα λοιπόν μέσα στα κοσμοσύμβολα. Θα δείτε το δεύτερο κεφάλαιο είναι αριθμοί μέσα στα κοσμοσύμβολα. Το τρίτο κεφάλαιο είναι κοσμοσύμβολα μέσα στους αριθμούς. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αελάνιοι αριθμοί μέσα στους αελάνιους αριθμούς. Όταν αυτά τα διαβάσετε θα δείτε ότι το κάπα τελικά δεν είναι κάπα. Είναι και εψιλον, είναι και λάμδα, είναι και ταφ, είναι και πολλά άλλα. Α, βλέπεις συγγένειες που έχει. Το ταφ, θα δεις τι άλλο είναι.
το Α. Υπάρχουν σύμβολα τα οποία δεν θέλω να σας τα πω, θέλω να διαβάσετε τα κεφάλαια, γιατί έτσι θα τα βάλετε μέσα σας. Υπάρχει σύμβολο το οποίο έχει μέσα 23 δανεια σύμβολα. Και να πεις είναι δυνατόν. Βεβαίως. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν μια τεράστια αφύπνιση θα καταλάβεις τελικά ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και άλλα πράγματα μέσα και εκεί θα μπει στον πυρήνα. Μετά θα δεις ότι τελικά το κάθε σου κοσμοσύμβολο αποτυπώνονται καρυθμοί. Υπάρχει κοσμοσύμβολο που τα αποτυπώνει όλα. Μετά θα δεις ότι όταν πας στους αριθμούς, με τους αριθμούς θα δεις ότι τελικά το 1 είναι 1, αλλά το 2 έχει κι άλλα μέσα. Το 5 τι έχει μέσα, τι έχει μέσα το 6, τι έχει το 7. Είναι σχηματισμένα με τέτοια τεράστια πολιτότητα όσο μπορώ και δύναμαι από τη φυλακή μου και από το κυνήγι μου, τα οποία με ηλεκτρονικές αποδόσεις θα βγουν σε μια τεράστια πιο καλή κατανόηση, πιο δίκαια κατανόηση. Θα δείτε τελικά ότι το 8 τα έχει όλα μέσα. Θα κατανοήσεις το 8, θα κατανοήσεις το 9, θα δεις το 7, θα δεις τι κάνει το 1, θα δεις τι κάνει το άλλο. Θα δεις τεράστιες μίξεις, αλλά και ιδιότητες, σκηνές, που είναι για το ίδιο, για την ίδια δημιουργική διαδρομή, αλλά από άλλη διαδρομή, αλλά που στο τέλος φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και θα αρχίσεις να κατανοείς χιλιάδες πράγματα της συμβατότητας που πρέπει να έχεις. Άρα, αν δεν είσαι συμβατός με τους κωδικούς σου, πώς θα ξεκλειδώσεις τον ίδιο σου τον νου που είναι όλα μέσα, πώς θα συνδεθείς με τα 12 ελάνια σώματά σου. Δεν γίνεται να μου γράφεις μικρά ή να μου γράφεις αλλιότητα και βεβαίως τις λέξεις. Βλέπουμε λέξεις. Συναντώ, εγώ έχω σκοτώσει στην πορεία μου την πολιτική αλλά και την ανθρώπινη της αποστολής μου, όπως έχω πει, και μηχανισμός. Έχω σκοτώσει πολλές λέξεις που προφέρουν επινόηση. Ένας φόρος, μα αυτός που φαίνει το φως είναι. Όχι, είναι ο δαίμονας. Μα γαμημένοι, δαίμονας. Είναι η ψυχή του ανθρώπου, δαίμονας. Δεν υπάρχουν κάτι γαμημένα ανθρωπάκια με κερατάκια και με τραγωπόδαρα που να κάνουν το γάμο δαιμονάκο. Οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες συνειδητότητες έγιναν αποστάτες. Συσσωρεύτηκαν με άλλες αποστατικές συνειδητότητες. Και όσο διωγγώνεται, βλέπουμε άδικους λέμον, δηλαδή είναι οι άδικες συνειδητότητες. Και υπάρχουν και οι δίκαιες συνειδητότητες να βρέπουν. Άρα, τεράστιες έννοιες. Απέριξο δεν υπάρχει τύχη. Οι άνθρωποι μιλάνε για τύχη. Εκεί που έχουν μια ολοκλήρωση ενός θέματος ή σχεδίου, λέει, είχα επιτυχία. Βρε ηλίθεια, αφού δεν υπάρχει τύχη. Πώς θα υπάρχει και επιτυχία που είναι επί της τύχης? Άρα λοιπόν τους έχουν κάνει μια καθημερινότητα λέξεις οι οποίες ούτε καν έχουν έννοια και μέσα σε μια γελιότητα επικροτούν τον ψεύτικο χρόνο και την ανόητη έννοια που δεν υπάρχει καν. Δεν φτάνει που δεν έχεις επιτύχει, έχεις και επιτυχία. Μετά όμως σου συμβεί και κάτι, λες έχω δυστυχία, δηλαδή έχεις δύο φορές τύχη. Και πόσο βλαμμένος είσαι και εκφράζεσαι έτσι. Και σε ποιον εκφράζεσαι και όλοι εννοείται το ίδιο, αλλά δεν εννοείται τίποτα. Αλλά τελικά δεν υπάρχει πουθενά έννοια. Είναι πάρα πολλές οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως έννοιες, οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτά με την εθερική και με το σεβασμό που μπορεί να έχεις στη δικιά σου δημιουργία και στο χάρτη της δημιουργίας σου. Κανένας δεν σέβεται τα σύμβολά του. Καταρχάς, θα γράψεις ποτέ εθερική γραφή. Θα δεις ότι αθερική με τα σύμβολά σου αυτά, ένα κείμενο χωρίς να αφήνεις κενά, όπως έχω ξαναπεί. Γιατί η πραγματική γραφή δεν έχει κενά. Πώς είναι δυνατόν να αφήνεις κενά? Αφήνεις κενά ενώ στην πραγματικότητα δεν μιλάς με κενά. Για προσπαθήστε να μιλήσετε με κενά. Προσπαθήστε να μιλήσετε με κενά. Για παράδειγμα, εγώ σήμερα πήρα τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, ναι. Να κάνω καλά κρασί. Εκπομπή. Άμα σας πω την εκπομπή με αυτόν τον ρυθμό, δεν θα καταλάβετε τίποτα και ο εγκέφαλος έχει τουλάχιστον όπως είναι δομημένος. Για κάθε λέξη το θεωρεί κείμενο. Η δυνατότητα του ελάνιου εγκεφάλου μας είναι ότι τι του πεις ένα δισεκατομμύριο λέξεις πολιτά, τι του πεις μία λέξη, ένα φάκελο θα ανοίξει. Με αποτέλεσμα κάθε λέξη που λέτε είναι σαν να ανοίγει ένα καινούργιο φάκελο συνεχώς. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα δισεκατομμύριο διακοπές μέσα που έχει 1000 σελίδες και κάθε λέξη είναι ξεχωριστή. Έχει τεράστιες δυνατότητες ο εγκέφαλός μας και ειδικά ο νους μας, αλλά τι κάνεις. Ανοίγεις κάθε λέξη κεφάκαινο. Γιατί σταματάς, καταλαβαίνεις. Άρα, προσπαθεί μετά μέσα σε αυτές τις λέξεις, γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι. Αν διαβάσεις ένα 2 ή 2 σελίδες, πεις τι έλεγε, δεν θα σου πει τίποτα. Δεν ξέρω τι έγινε μέσα.
θα θυμάται μόνο την τελευταία γραμμή. Ή περίπου about, δηλαδή μια βλακία θα σου πει. Να σου πει το κεφάλι, αν δεν το βγαίνει, τι λέει, δεν θα σου το πει. Γιατί δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Όμως, αν γράψετε ένα κείμενο το οποίο είναι κολλητά, γιατί δεν έχει κενά, γιατί μιλάμε χωρίς κενά, άρα όπως μιλάμε γράφουμε, άρα όπως σκεφτόμαστε γράφουμε, άρα αν δεν μπορώ να εκφράσω αυτό που σκέπτομαι το μυαλό μου στο γραπτό μου λόγο, δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνω γραπτό. Άρα το προφορικό και όπως σκέπτομαι το γράφω. Και αυτή είναι η έννοια. Δεν μπορεί να έχει διαφορά το προφορικό με το γραπτό. Γιατί έχει. Γράφει καλά, αλλά λέει μαλακίες. Δεν γίνεται. Κάποιος τα γράφει. Άρα λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι με τον τρόπο που θα βάλει στη γραφή όλα τα μυαλά και οι εγκέφαλοι των ανθρώπων, των παιδιών μας, 21 φορές θα ξεφύγουν πολύ παραπάνω. Απ' την άλλη, ενώ έχουμε τρεις εγκεφάλους, ο οποίος ο ένας είναι ο αριστερός, είναι ο δεξιός και είναι και ο Ιώτα. Αυτόν τον Ιώτα, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός που εκτελεί στην ανθρώπινη υπόστασή μας όλα αυτά που οι εγκέφαλοι μας οι δύο σκέφτηκαν και επεξεργάστηκαν, αυτόν τον εγκέφαλο τον είπαν ιχθυοσαυρικό. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, ιχθυοσαυρικός. Δεν έχει καμιά δουλειά ο άνθρωπος ούτε με τον υφή, όσον αφορά τον εγκέφαλο, ούτε με το φίδι ρε γάμι με νιέρπε το είδης ζώα. Είναι ο Ιώτα, ο οποίος είναι εκτελεστικός. Ναι, εκτελούμε στο σαρκείο μας, στην υπόστασή μας. Άρα λοιπόν τώρα, από ο ένας εγκέφαλος εισπράττει τις πληροφορίες. Πολύ καλά κάνει, αυτό δεν είναι καλό. Ο άλλος πρέπει να τις επεξεργαστεί. Ο άλλος λοιπόν τον έχουμε ακυρώσει. Και έχουμε μόνο την εκτέλεση. Μία που μπαίνει στο μυαλό, στον εγκέφαλό μας και μία που τον εκτελεί ο Ιώτα. Γιατί ο άλλος τον έχουν ακυρώσει. Και αυτό συμβαίνει όταν ακυρώνει στο ένα μέρος του σώματος. Αν δείτε οι ποδοσφαιριστές, χτυπάνε και με τα δύο πόδια. Δεν περιμένει η γραμμή μπαλά του πάει στο αριστερό να περιμένει να χτυπήσει, ή κάνω λάθος. Σωστό, σωστά. Όλοι λοιπόν χρησιμοποιούν και τα δύο τους χέρια. Εδώ στη γραφή μας, γιατί χρησιμοποιούμε το ένα και τελικά μας βάλανε, όπως είχε αριστερή ικανότητα, με το αριστερό του χέρι του πάθω τα χέρια δική του να μην μάθει με το αριστερό. Θέλω να ξέρετε ότι με άνθρωπο γραφή γράφεται και με τα δύο χέρια. Δεξιά γράφει το δεξί και αριστερά γράφει το αριστερό. Αριστερά γράφει το αριστερό. Αν έχουμε παιδιά που γράφουν με άνδρο, δεν καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να τη σέψη. Η με άνδρο γραφή που την έχω αναλύσει όσο δύναται και θα μας δοθεί και άλλη ευκαιρία το κάνουμε, ακριβώς ανεβαίνει. Η γραφή ανεβαίνει. Σαφώς είναι πολύ δύσκολο και για μένα ακόμα να γράψω με άνδρο σε θερική, δεν σας το κρύβω αυτό. Γιατί έχω εκπαιδευτεί για να κάνω τα χατήρια του καθεστώτος αλλά και την αποστολή μου. Βεβαίως γράφουμε το αριστερό, αλλά όχι γιατί γράφουμε το δεξί, γιατί δεν έχω εκπαιδεύσει. Όμως η γραφή πρέπει να ανεβαίνει, ανελύσεται. Άρα ο λόγος ανελύσεται. Δεν είναι ο λόγος να πηγαίνει προς τα κάτω. Αν ο λόγος πηγαίνει προς τα κάτω, είναι κατάπτωση. Που σήμερα μας έχουν μάθει από την αρχή της σχόλας μέχρι κάτω. Άρα λοιπόν ο λόγος ανελύσεται. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, ο λόγος κινείται. Γιατί έχουμε δύο εγκεφάλους αριστερού δεξιού. Και διότι, αν το θέλετε, η ισοζυγία είναι και αριστερή, είναι και δεξιά. Το αριστερά και δεξιά πρέπει να μετράβεται και άνω και κάτω. Δεν γίνεται να κοιτάω μόνο τα κάτω και αυτά πάνω, εφόσον είναι η μεσότητα του άνω και του κάτω. Είναι η μεσότητα του αριστερού και του δεξιού. Και ο γιώτα εγκεφαλό μα είναι η μεσότητα των δύο εγκεφάλων, του αριστερού και του δεξιού. Ουσιαστικά, αν δείτε τον εγκέφαλο που είναι ο αριστερό με τον δεξιό, με τον γιώτα που είναι στη μέση, ουσιαστικά τι έχουμε, μια κολόνα. Το στερέωμά μας, η οποία είναι ένας κύωνας αριστερόστροφος και δεξιόστροφος. Όπου η ελληνικότητα είναι η μεσότητα, το στερέωμα της μεσότητας, στην κάθετη και οριζόντια της θέσης. Τα σύμβολα σου ομιλούν και εσείς δεν τα βλέπετε. Άρα λοιπόν, αν δημιουργήσουμε την παιδεία εκείνη, όπου τα παιδιά θα γράφουν και αριστερά και δεξιά, αυτά τα παιδιά δεν θα μπορούσε να τα συγκρίνει με τίποτα. Δεν θα μπορούσε να έρθει ένας γύφτος, ένας χαζαρόγυφος δοσκός, τον οποίο έλα να σου δώσω, να σου δείξω ένα θεό που ο Αβραάμ είχε μαστουρώσει, είδε την άλλη την κάκτο να καίγεται και γύρευε τι είχε πάρει, τι ναρκωτικά είχε πάρει και έβλεπε για να του μιλάει ο Θεός ή τέτοιες γελιότητες, να διαβάζει την κρίση που φίτσα. Θα μπει σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία, θα είναι ένα παιδί με νόηση και δεν θα μπορεί κανένας να του περάσει σαν τα γνώση. Ο εγκέφαλος των ανθρώπων θα ανέβει στην πραγματική του διάσταση και θα έχει τα πραγματικά κλειδιά να κλειδώνει. Θα του γράφεις ένα κείμενο όσες σελίδες θέλεις και θα κάνει ως ένα αρχείο ολότητα όπου θα τον επεξεργάζεται ο εγκέφαλός του και θα βλέπει.
για το κείμενο τι λέει και αυτός που το έγραψε τι θέλει να πει, σε ποια έννοια μπαίνει, αλλά και για ποιο λόγο το έκανε. Θα βλέπει τις διάστατα πια. Όλο το κείμενο, στην πραγματική του ολότητα το κείμενο. Και όχι τώρα να διαβάζει αν δεν του λες. Δεν γίνεται ότι είναι γραπτό, να στο λέω χωρικό και δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει κανένα τι λέω, και μετά να πα και να λε άλλα αντί άλλων από αυτά που σου είπα. Δεν γίνεται να τα έχω γραμμένα και να λε να εκφράζεσαι και να προβάλλει άλλα από το γραμμένο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα λοιπόν έχει τεράστια προοπτική και η μέτρο εθερική και η εθερική, αλλά και η πραγματική γραφή. Δεν ανέβησε και τα τρία γράμματα που μα πήρανε. Δεν είναι αποτυπωμένα όλα. Προκαλώ εσάς λοιπόν, τα δικά μου τα παιδιά, τους δικούς μου τους συνδιαγενείς, να βγάλετε αυτά που παρέλειψαν ή που εντέχνως τα έβγαλαν τόσο σπουδαία, σύμβολα αλλά και το τι σημαίνουν αυτά, να τα προβάλλετε και να μας πούνε γιατί τα έβγαλαν. Και τι γλώσσες γελίες δημιούργησαν μέσα από τα δικά μας σύμβολα, τα οποία δικά μας θέλω να καταλάβετε ότι εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Έλλην άνθρωπος είναι ο άνθρωπος όχι μόνο στον πλανήτη Γη, αλλά σε όλη την κοσμοκρατορία του Ελλάνη κόσμου 600 και σε όλους τους κόσμους. Στον πλανήτη, ο πλανήτης μας Γη δεν είναι Γη. Μας μάθανε, είδατε πώς μας μάθανε. Μας μάθανε ότι ο πλανήτης μας είναι η Γη. Λες και ο Άρης δεν έχει Γη, έχει σκουπίδια. Από τι αποτελείται ο Άρης ή όλοι οι άλλοι πλανήτες, ο Πλουτόνας, ο Χρόνος. Όλοι οι πλανήτες έχουν Γη. Γεια λοιπόν είναι η ύλη που εμφανίζεται πολύ συγκεκριμένα στην πλανήτη. Άρα, μας είπαν Γεια, δεν μας είπαν το όνομά της ποτέ. Ναι, ο πλανήτης μας είναι Δήμητρα Άρτεμι. Το Άρτεμι έχει να κάνει σε ποιον σύμπαν ανήκει. Λογικό είναι. Αν δεν πεις και ο πλανήτης, γιατί Άρτεμι, γιατί Δήμητρα, υπάρχει κι άλλος πλανήτης σε άλλο σύμπαν. Αλλά και σε άλλη κοσμοκρατορία, άλλου γαλαξία. Άρα, αν δεν πεις σε ποιο σύμπαν ανήκεις, δεν καταλαβαίνουμε. Λέω σαν να λέω στην Ευρωπαϊκή, αλλά δεν μάθαμε στην πόλη. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι όλη η υγεία μας δεν μας έχουν πει ποτέ το όνομά τους, δεν μας έχουν πει το όνομα του γαλαξία μας, δεν μας έχουν πει το όνομα του σύμπαντός μας, αλλά μας μιλούν για άλλες γαλαξίες. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δείτε μια σωστή βάση όλη η διαδικασία της εθερικής γραφής των πραγματικών μας συμβόλων που αποτυπώνονται και με τεράστια δείγματα σε όλη τη γνωστή κοσμοκρατορία που μας επέτρεψαν, άμα το θέλετε, τα ζώα του χάους να έχουμε, όλοι οι πλανήτες, όλα τα συστήματα, όλοι οι γαλαξίες έχουν Ελλάνια ονόματα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέραν τούτου. Ή διαφωνεί κανένα γι' αυτό. Διεθνώς κανείς. Άρα, δεν γίνεται να μην πάμε στη βάση. Βέβαια, τα μηνύματα έρχονται από άλλα κράτη. Είδατε τον τελευταίο χρόνο 11 χώρες έχουν δώσει πρώτη γλώσσα να είναι τα ελληνικά. Δεν μας αγάπησαν ενώ στην Ελλάδα διαλύουν τη γλώσσα μας. Για φανταστείτε το 11 χώρες και θα συνεχίσουν. Γιατί δεν υπάρχει πέραν τούτου. Γιατί φυσικά δεν βγήκε κανένας να φωνάξει, γι' αυτό θα πρέπει να αποφύσετε την Ελλάνια, την Ελλάνια γλώσσα, την πραγματική, τη δημιουργική. Ελλάς, έχω πει ότι είναι ο πλανήτης Γαία. Που σημαίνει φωτεινή πέτρα, φωτεινός λίθος. Αν δεν γίνεται ένα μικρό γεωγραφικό διαμέρισμα που μας έχουν περικυκλώσει τόσα μεγάλα ζώα και τα συμφέροντά τους, γιατί τα συμφέροντά τους δεν είναι να πάρουν εσένα, έχουν ένα ολόκληρο πλανήτη. Θέλουν απλά να διαλύσουν την καθέδρα την ύδρα και δεν πρέπει να το επιτρέψουν οι άνθρωποι. Σε αυτό το μικρό γεωγραφικό διαμέρισμα δηλώνω στην εκπομπή μου ότι έχει Εβραίους, αλλογενείς, έχει ανθέλινες. Έχει σκουπίδια, έχει δόγματα ανθρώπους, έχει μασόνους, έχει τόσα πολλά σκουπίδια και σκουλίκια εδώ μέσα. Όσα δεν υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση. Δεν πρέπει να επιτρέψουν οι άνθρωποι και σε αυτά τα ζώα και να θυμηθούν και αυτοί ακόμα τη δημιουργία τους ότι ζουν με άνθρωπους. Και αν θέλουν να είναι άνθρωποι, θα πρέπει να εκτιμήσουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν Έλλην είναι ο άνθρωπος στον πλανήτη και σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι ο πλανήτης έχει πολλούς ανθρώπους. Τόσους που δεν πρέπει να επιτρέψουν οι άνθρωποι να κατεστραφεί ο πλανήτης, γιατί μολύνει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης Γαία όλο τον γαλαξιακό οργανισμό αλλά και τον συμπαντικό οργανισμό. Στο χέρι μας είναι να σταματήσουμε όλα αυτά τα ζώα. Σε μια μεμβράνη που πρέπει να τη σπάσουμε από τον ίδιο μας τον νου. Και αυτή η μεμβράνη είναι που μας κρατάει χωριστά από την πηγή της δημιουργίας μας και από το τεράστιο πλούτο μας, την αλήθεια μας, την αυτογνωσία μας, την ισχύ μας, τη δύναμή μας. Πόσο εύκολο είναι να τη σπάσουμε αυτή τη μεμβράνη, είμαστε κοντά σε αυτό. Μην με ρωτάς εμένα, εγώ δεν έχω καμία μεμβράνη. Ναι,
πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε άνθρωπος. Η μεμβράνη είναι στο κεφάλι, δεν είναι στη δικιά μου. Του καθενός. Εγώ δεν έχω μεμβράνες. Εγώ δεν έχω όρια, αλλά δεν έχω και σύνορα. Και ανοιχτός σε όλη τη διαδικασία του ίδιου ανθρώπου που σας βάζω να κατανοήσετε. Και λέω κατανόηση γιατί δεν είναι νόηση ακόμα. Πρέπει να το κατανοήσετε με μια δικιά σας λογική που εσείς έχετε. Αφού το κάνεις αυτό, θα πρέπει να περάσεις σε πιο μεγάλη λεωφόρο της νόησης. Εκεί που νοούμε όλοι τα ίδια. Άρα υπάρχει ένας κύκλος στον οποίο πρέπει να καλύψετε. Αυτός ο κύκλος είναι η κατανόησή σας. Κατά τη δικιά σας νόηση. Όχι και αν είναι αυτή. Είτε κατά τη λογική σας. Αφού αυτό τον κύκλο τον κάνετε, μετά θα πρέπει να βρείτε τη δύναμη να περάσετε στη λεωφόρο που νοούμε όλοι τα ίδια. Και δεν νοείς άλλα εσύ, άλλα εγώ. Και υπάρχει μια άλλη νόηση του ίδιου του. Δεν άκουσα. Η διαδικασία της ομονίας, δηλαδή. Ακριβώς, γιατί η ομονία αυτό δεν σημαίνει. Όμοια νόηση. Ομόνια. Το επόμενο στάδιο, αδελφέ, είναι η διανόηση. Η διανόηση, αδελφέ, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί η διανόηση είναι... Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τον ίδιο σημαντικό που είμαστε. Είναι τεράστια η διανόηση. Δηλαδή, πραγματικά, αν αναλύσουμε σε βαθμίδα ιεραρχίας, η διανόηση είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, διότι ουσιαστικά νοούμε όλοι το νου, το σημαντικό, ο οποίος είναι αμέριστος. Είναι ένας. Και όλοι είμαστε μέρος του ενός. Άρα είμαστε αμέριστα, είμαστε μεριστά του αμέριστου σημαντικού νου, όπως και γράφεται στην επίκληση της Αθηνάς, νόηση, νοήσεως, νόηση. Είμαστε μεριστά του αμέριστου. Δηλαδή είμαστε τα μετρημένα του ολοκληρωμένου, του ένα. Άρα, τη στιγμή που έχουμε διανόηση, έχουμε την ίδια νόηση όλοι. Που σημαίνει κατανοούμε, νοούμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες βάσεις, αξίες. Άρα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το στόχο και το σκοπό. Η διανόηση είναι πραγματικά στην ιεραρχία της νόησης μια πραγματικά τεράστια άνοια, όπως και η διακυβέρνηση. Τη στιγμή που έχεις διακυβέρνηση, γι' αυτό μιλάω για διακυβέρνηση, μιλάω για την κυβέρνηση του νου. Δηλαδή, αφού ο νους θα δημιουργεί όλα και εγώ είμαι ο νους, άρα εγώ μένω και είμαι μεριστό του νου. Άρα εγώ δημιουργώ για τον ίδιο τον νου που είμαι ο ίδιος. Και είμαι ο ίδιος του όλου. Άρα εγώ με το όλον. Αφού είμαι κομμάτι του όλου. Άρα δεν το καταλαβαίνεις αυτό, δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Θα είσαι μόνο ένας παρτάκιας που θα λες οι γελιότητες που σου έχουν ήδη μάθει. Η μεγάλη μεταρρύθμιση που ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Ελλάδα και, έχει, και έρχεται για όλο τον πλανήτη. Πριν πόσα στρατηγοποιήθηκε και τι χρονοδιάγραμμα έχει από τις δυνάμεις της ασφαλείας, της δημιουργίας πριν πάμε όλοι στον αγύριστο, αν οι άνθρωποι δεν αντιληφθούν, δεν θέλουν. Πάντα μπορώ να απαντήσω με βαθμίδες. Κάθε απάντηση που θα αλλάζει βαθμίδα έχει ένα δικό της νόημα και έννοια. Μπορώ να σου απαντήσω σε μια βαθμίδα επί του σχεδίου, αλλά μπορώ να σου απαντήσω και σε μια πολύ πιο γενική. Αυτό που με ρωτάς είναι κάτι πολύ γενικό. Ναι. Ποτέ δεν άφησαν οι δυνάμεις ασφαλείας τα πράγματα. Οι χρονόκυκλοι έχουν τεράστια σημασία, δίνοντας τεράστιες ευκαιρίες σε σύνολα. Ξέρετε ότι οι κινήσεις της δημιουργίας είναι δισεκατομμύρια μπροστά, αλλά και παράπλευρα. Που σημαίνει, μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ότι έχουν αργήσει ή ότι έπρεπε να. Βέβαια, η αλήθεια είναι, τώρα το κάνουν οι άνθρωποι σαν τους θεατές στο ποδόσφαιρο. Τώρα κατεβάζω το επίπεδο. Αν δείτε όλοι οι θεατές στο ποδόσφαιρο, είναι προπονητές. Το γνωρίζετε το, έτσι. Δηλαδή ο θεατής ξέρει γιατί αν ήμουν εγώ δεν θα βάλα εγώ. Τον ξεφτύλα ρε δεν έβαλε εγώ. Πού σου ρε κερατά δεν το έβαλες. Δεν παίρνει τα πόδια του. Εν τω μεταξύ δεν παίζει κανένας από τους 100.000 θεατές. Παίζουν μόνο οι παίχτες. Άρα δεν είσαι παίχτης. Άρα εσύ είσαι θεατής. Και με τους ασφαλούς του θεατή να δεις πώς να παίξουν. Εδώ είναι μια μεγάλη διαδικασία αδερφέ. Η δημιουργία σκέφτεται χιλιάδες πράγματα γιατί υπάρχουν αποστολές που έχουν ξεκινήσει, άλλες τελείωσαν, άλλες δεν τελείωσαν. Και τρέχει σε μια διαδικασία ενός χρονοκύκλου που θα λιώσουν, αλλά θα συμπληρώσουν. Σε αυτή την τεράστια διαδικασία βγαίνουν και αποστάτες, αλλά βγαίνουν και ήρωες. Υπάρχει ένα ολικό σχέδιο της δημιουργίας και των δυνάμεων ασφαλείας. Θέλω να καταλάβετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, που ο πόλεμος συσσωρεύεται και είναι κατά 90% ελληνικός. Και βέβαια είναι θέσεις που θα σπάσουν και θα κοπούν ρίζες χιλιάδων ετών. Αλλά θα συγκληρωθεί και ο κύκλος της αργοναυτικής, του τροϊκού, άλλων παλαιότερων και παλαιότερων κύκλων που δεν θέλουν να φερθούν. Και κύκλων που δεν τους γνωρίζετε, γιατί δεν τα γνωρίζετε, πώς θα γνωρίζετε άλλωστε. Θα δείτε ότι σε αυτή την τεράστια διαδικασία
είναι η ώρα η οποία θα μπουν κάποιοι υπερήρωες. Σε τέτοιους πολέμους και σε τέτοιες τεράστιες μάχες, οι οποίες δεν είναι μόνο στο κομμάτι το πολιτικό, είναι στο δεδολογικό, είναι στην αλήθεια, είναι στο νου και εκεί είναι η μεγάλη πόλεμη, θα δείτε ότι από αυτό το πόλεμο, από αυτή τη μάχη, η δημιουργία θα βγει πολύ κορδισμένη και θα βγάλει υπερήρωες και θα βγάλει μια καινούργια πλατφόρμα για νέα σχέδια τα οποία εσάς θα σας φαίνονται πολύ μακρινά, αλλά όμως μακρινά γιατί δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε. Όμως η δημιουργία σκέφτεται και για πάρα πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος εκεί έξω, ο οποίος πρέπει να κατοικηθεί με σωστό τρόπο. Άρα λοιπόν οι υπερήρωες κατοικούν και πρωτοκατοικούν τους πλανήτες, οι ενέργειές τους είναι εκεί. Όλος αυτός ο πόλεμος μπορεί να έχει τεράστιο πόλεμο του ανθρώπου και βεβαίως πρέπει να νικήσει ο άνθρωπος, έχει έλθει η ώρα του ανθρώπου. Αλλά από αυτόν τον πόλεμο θα ξεχωρίσουν πολύ μεγάλοι αποστάτες, οι οποίοι θα συρρυκνωθεί η μάζα τους και θα πρέπει να εγκλωβιστούν όλοι αυτοί. Θα δοθούν δεύτερες ευκαιρίες σε άλλους αποστάτες, οι οποίοι πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και να γεμίσουν ένα χρονό κύκλο δράσεων και πράξεων, οι οποίοι ή θα γίνουν άνθρωποι και θα πάνε στην ουσία, ή θα γίνουν χειρότεροι αποστάτες που πάλι θα ξανάρθει το μάζεμα του χρόνου και η ορίμαση που θα ξαναφύγουν κι αυτοί. Και βέβαια από αυτή τη μάχη θα βγουν υπερήρωες, ήρωες, αλλά θα δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα για να μπει η σωστή βάση της αρχικής δομής. Γιατί πάλι θα πρέπει να πάμε στην αρχή και αυτή τη φορά. Ναι, σας λέω ότι θα ακουστούν και ακούγονται πράγματα που για πρώτη φορά στοιχεία έχουν ακουστεί. Όχι όλα, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ακουστούν για πρώτη φορά. Θα χαραχθούν. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να ξαναπάει πάλι από την αρχή. Συνδομή στη βάση, τελικά. Θα πετύχουν οι άνθρωποι ή τελικά θα πρέπει να επέμβουν η θεογονία, η οποία δεν πρέπει να επέμβει, γιατί όταν επεμβαίνει, ό,τι υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, οτιδήποτε, ακόμα και ένα κυταράκι, δεν υπάρχει λόγος να δομήσει το περιβάλλον. Άρα θα πάμε σε επιλογές. Επιλογές των ανθρώπων, επιλογές των αποστατών. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και ο χρόνος, όπως έχω πει, είναι άχρονος. Οπότε σε μια μεγάλη διαδικασία, μην κρίνετε πόσο χρόνο θέλουμε. Βεβαίως τα σχέδια είναι συνεχόμενα. Είναι συνεχόμενα και συνέχεια τα σχέδια της δημιουργίας των δυνάμεων ασφαλείας εμπλουτίζονται. Δηλαδή, ναι, μεν αυτή η αποστολή, αλλά πρέπει να κλείσει και εκείνη που δεν έκλεισε. Γιατί αν δεν κλείσει, δεν μπορεί να προχωρήσει το άλλο, το καινούριο, το νέο. Δηλαδή, ο ένας κύκλος κλειδώνει και συρρυκνώνει τον άλλο. Ωστόσο, πρέπει να σπάσει όλος αυτός ο ψεύτικος χρόνος και σήμερα είμαστε σε μια διαδικασία να μαζέψουμε πίσω τα χρόνια του ψεύτικου χρόνου. Κατά την άποψή μου πάντα, όσο μπορώ να γνωρίζω και να πρέπει να πω προς τα έξω, είναι ότι τουλάχιστον 1000 χρόνια έως τώρα στον αγώνα της 7 ετή, ενώ ο αγώνας είναι πάρα πολύ παλιός, με χιλιάδες προσωπικότητες και ήρωες αλλά και ελάνιους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ παλιός και σε αυτό το χρονότυπο το δικό μου έχουμε πολεμήσει πάρα πολύ για να κτίσουμε, άμα το θέλετε, και να στεγανοποιήσουμε και να στρατηγοποιήσουμε τα σχέδια τι πρέπει να κάνουμε. Σας λέω ότι από τον ψεύτικο χρόνο έχουμε καταργήσει 1000 χρόνια και συνεχίζει. Θα φτάσει κάποια στιγμή σε έναν εμπέθυνο του μηδέν. Άρα θα ακυρώσει όλη τη χρονόφουσκα την ψεύτικη, θα μπει στην αλήθεια για να συνεχίσει το βίο τη κοσμική ζωή. Σήμερα δεν ζείτε κοσμική ζωή. Ζείτε μια χρονόφουσκα, εγκλωβισμένοι όλοι και έως την ώρα που θα καταλάβετε για να φύγετε από εκεί μέσα. Το οποίο πρέπει να φύγετε συλλογικά. Δεν γίνεται να φύγετε ένας-ένας. Καμία σημασία δεν έχει, αν ένα κυτερνό ζωντανό, όταν ο οργανισμός είναι σαν οργανισμό καρκινωμένο, που το 90% ή το 80% είναι καρκινωμένα κύτταρα που πρέπει να καταστραφούν, θα συμφωνήσω ότι υπάρχει και ένα 20% κυτάρων που δεν έχει καρκινό. Όμως δεν μπορούν αυτά να γλιτώσουν μέσα σε όλα τα καρκινοκύτταρα. Άρα, όταν θα καταστρέψει ένα τέτοιο οργανισμό, θα το καταστρέψει όλο μαζί, για να μην επέλθει η μόλυνση και βλάβη. Που σημαίνει τα κύτταρα, αυτά φανταστείτε ότι είναι άνθρωποι. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν, να καταλήξουν και να θετήσουν όλους τους ανθρώπους σε μια μεγάλη συλλογικότητα, τουλάχιστον παραπάνω από την αποστασία, οπότε να έρθει ένα ισοζύγιο ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν και να πάρουν τη μοίρα, τη ζωή, το σχέδιο, τη δημιουργία στα χέρια τους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτός ο πόλεμος γίνεται τώρα. Το πόσο θα χρειαστεί από τους ανθρώπους εξαρτάται και από τη βούλησή τους. Από τη βούλησή τους. Αν μιλάμε για σχέδια, ναι, αυτή τη στιγμή εξελίσσονται πολλά σχέδια και εξελίσσονται από πάρα πολύ ψηλά. Δεν εξελίσσεται δηλαδή μια αποστολή. Είναι το κλείδωμα και το τελείωμα πολλών αποστολών
οι οποίες έρχονται να θυμίσουν τα πάντα. Θυμίζουν τα πάντα, είναι πολύ σύνθετες οι οντότητες που εμφανίζονται ως μηχανισμοί να κλειδώσουν κύκλους, μεγάλους κύκλους και να βάλουν τα θέμελα της νέας αρχής. Τώρα το πόσο θα το αξιοποιήσουν οι άνθρωποι εξαρτάται από τη βούλησή τους και αυτό είναι μάλλον εμείς αν είδατε και σε όλο με τον αγώνα. Εγώ δεν πιέζω κανέναν. Εγώ του εξηγώ να αντιληφθεί. Και αυτό είναι το πρέπον, το ορθό. Τώρα, εγώ μένω και σε μια βάση ότι ή εγώ λέω αυτά και αποδεικνύω αυτά που λέω. Εσύ τι λέτε, ωραία. Αφήστε τον άνθρωπο να διαλέξει. Αυτοί κάνουν οποιαδήποτε κίνηση και ενέργεια να μην καταλάβει κανένας τι λέω εγώ. Για να επιβάλλουν τις γελιότητες που τόσα χρόνια επιβάλλουν. Αυτό είναι το σαφρό, το ανόητο, το βόλιο, το γελίο. Δεν έχουν καμία αλήθεια μέσα τους, κανένα case, δεν έχουν τίποτα. Γι' αυτό και φοβούνται να μην μιλάνε εμείς. Αυτό είναι η μεγάλη πίεση στον πλανήτη. Εσείς θα μιλήσετε, εσείς θα διαφημίσετε σε όλα τα site, εσείς θα προκαλέσετε και θα προσκαλέσετε τους ίδιους τους ανθρώπους, είναι αδέρφια σας. Από το ίδιο το Σύριο, από την ίδια τη μήτρα, είμαστε αδέρφια της εμφάνισης και του κινησμού της ίδιας μας. Και τότε πέρα πάνε και λιγότερο. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο η μάνα σας, γιατί τη μάνα σας ποιος την γέννησε. Και αν η μάνα δικιά σου δεν είναι ίδια με τη δικιά μου, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν εγώ δεν είμαι ίδιος με σένα, τότε δεν καταλαβαίνεις τη σύνθεσή μας. Η μεγάλη υπερτεχνολογία της ελάχιστης δημιουργίας είναι ότι όλοι μας είμαστε μοναδικά δημιουργήματα και μοναδικές δημιουργίες. Γιατί είμαστε και δημιουργία, είμαστε και δημιουργήματα. Αλλά συνάμα, είμαστε και δημιουργοί. Θα δημιουργήσουμε πάλι διαφορετικά, απόλυτα δημιουργήματα. Αλλά όμως ίδια με τα άλλα, έτσι όπως είναι και το θεώρημα, αλλά και η πρακτική εφαρμογή των αντιθέτων. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τα ίδια αποτυπώματα. Άνθρωπος με άνθρωπο, σε όλο τον πλανήτη θα έχει πολλές διαφορές με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Όμως είναι της ίδιας σύνθεσης ουσίας και της ίδιας λειτουργικότητας. Θέλουν τα ίδια και έχουν τις ίδιες δυνάμεις δημιουργίας. Χωρίς κανένας να δημιουργεί την ερμηνεία και να δημιουργεί το θέμα. Αυτές είναι οι ασθένειες των αποστατών και θα πρέπει να σταματήσουν. Θα μπορούσα, αδελφέ, να κάνω μια παρομοίωση, να προσπαθήσω να αγγίξω τα τελευταία από αυτά που είπες όσο αφορά τη μοναδικότητα της δημιουργίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είμαστε πινελιές με διαφορετική σφραγίδα ο καθένας, αλλά από την ίδια μελάνη, από το ίδιο χρώμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς, είμαστε μοναδικά δημιουργήματα με την έννοια ότι φέρνουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά της μοναδικής δημιουργίας μας. Ως μοναδικά δημιουργήματα. Ίδια και ίσια, όμοια και ταυτόσιμα με όλα τα άλλα δημιουργήματα που είμαστε τα κομμάτια του ατόμου που λέγεται άνθρωπος. Κάθε πινελιά είναι διαφορετική και ξεχωριστή, μοναδική. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Και το ζητούμενο είναι ότι αυτή η διαφορετικότητα είναι η ίδια η αρμονία. Δηλαδή η αρμονία αυτό είναι. Αν διαβάσετε τώρα την αρχή της αρμονίας και την αναλύσετε, αυτό είναι η αρμονία. Εάν δεν είναι έτσι, δεν έχουμε αρμονία. Θα ήθελα να μάθω τα ονόματα των 360 μοιρών. Θα έρθει η ώρα, αγαπητέ, πολύ θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να μάθεις όλα αυτά τα γραφόμενα. Και, γιατί αν σου δώσω τώρα τα ονόματα, πώς ξέρει. Εάν δώσω τώρα τα ονόματα που δεν μπορώ να τα δώσω, αλλά θα σας είναι άρχισα γιατί. Υπάρχει ένα κεφάλαιο εκεί έξω, το οποίο θα βγει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχει βγει ή αν έχει συζητηθεί. Είναι τα ελάνια ονόματα. Όλα τα ελάνια ονόματα δεν περιέχουν και εσωκλείουν ιδιότητα. Όλα τα ελάνια ονόματα, όλα τα χαζάρικα ονόματα και αυτά τα γελία παρατσούκια που μας έχουν φορέσει είναι μόνο μία ιδέα, μία προσβολή, μία δεδήλωση κάθε Έλληνα ανθρώπου. Όλα τα ονόματα είναι παρατσούκια και τα επωνύματα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Μπορώ να μιλάω για ώρες ολόκληρες και να σας αναλύω ονόματα. Προσπάθησα να δώσω ένα κείμενο εκεί έξω με αφορμή κάτι που μου είπαν και έχουν γραφτεί γύρω στις 40 σελίδες και εκείνη την ώρα εντελώς γρήγορα, χωρίς να κουραστώ, για τον Νίκο παράδειγμα, τον Νικόλα, ως τον Νικόλα, αυτό έχω εξηγήσει, δεν ξέρω αν θα βγει στον αέρα, θα βγει όμως, και προκάλεσε και κάποιους συνέλληνες να αρχίσουν να βγάλουν ονόματα, να δημιουργήσουν. Γιατί το όνομα είναι κωδικός και δημιουργία. Θέλω να πω λοιπόν ότι προκάλεσα κάτι τέτοιο να συμβεί, να γίνει και πρέπει να γίνει. Οπότε πρέπει να μπούμε σε μια λειτουργία
δημιουργικών ονομάτων. Για να μην φοράμε και τα παλαιά, που σε μια άλλη εκπομπή θα εξηγήσω τι συμβαίνει με τα ονόματα, πώς δεν πρέπει να έχεις του παππού, γιατί αυτοί που φοράνε του παππού ζήσαν τον παππού, γι' αυτό και μετά λένε τα ζωντόβολα όλοι οι γονείς. Αν τους θέσω έτσι, γιατί ζωντόβολα είναι πια που μας έχουν κάνει και πρέπει να φύγουν από αυτή τη θέση, ή πρέπει να βαθούν οι γονείς. Γιατί φοράνε σαν τον παππού του ίδιου, δεν είναι ίδιος από τους θεάστες, αυτό είναι άλλο. Άρα έχουμε και μελέτες που έχουν γίνει. Με τα ίδια νόματα μπαίνει στη συχνότητα του παππού, ακολουθείται μια συχνότητα, γι' αυτό και οι ευρωγενείς θρησκείες όλες ακολουθούν αυτά τα ονόματα και τα έχουν τυποποιήσει μέσα σε 15-20 ονόματα το πολύ, το οποίο το ένα ακολουθεί το άλλο και να δίνει ενέργεια και δύναμη στις ηλίθιες κατομορφές που έχουν φτιάξει για τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος να μείνει στη συχνότητα εκείνων που αυτοί έχουν ορίσει. Έτσι βλέπουμε έναν παππού που είχε ατύχημα στα 21, στα 21 και εντονός ή εντονή, να περνάει σχεδόν την ίδια ζωή. Ενώ είναι δύο διαφορετικές συνειδητότητες που θα είναι σε μια άλλη ζωή, διαφορετική ζωή, να εκτελέσουν την αποστολή τους. Έτσι, κανείς δεν εκτελεί τίποτα και πρέπει να φτάσει στο διάλογο όπως τον έχουμε ρυθμίσει. Με αποτέλεσμα αυτό πρέπει να σταματήσει. Με αποτέλεσμα και αυτά θα αλλάξουν και τα ονόματα, άρα κάθε όνομα έχει τη δικιά του έννοια. Αν σου δώσω τώρα τα ονόματα των ημερών, δεν θα μπορείς να τα αποδικοποιήσεις γιατί δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Όμως θα έρθει ο καιρός και θα στα δώσω τα ονόματα και τότε θα είναι πιο όριμος ο κόσμος να αποδικοποιήσει τις μοίρες. Γιατί οι μοίρες είναι πάρα πολύ ψηλά και γράφουν το σχέδιο, το θείο σχέδιο που το χαράζουν σε κάθε συγκεκριτότητα. Χωρίς ιδίων όφελος, χωρίς τίποτα. Παρά μόνο εκτελούν το θείο σχέδιο του σχεδίου που έχει ήδη χαρακτηρίσει για το σύγχρονο σχέδιο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρές. Άρα δεν θέλω να γίνω περιέργειες. Γιατί η αποστασία ξεκινάει από την περιέργεια. Και η περιέργεια φέρνει ανταλλαγές. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα να είσαι περίεργος. Θα έρθει η ώρα, αγαπητέ μου, συνέλληνα και όλοι οι συνέλληνες εκεί έξω, που θα πάρετε τα ονόματα και θα είναι και όριμος ο καιρός, αλλά και η διακυβέρνησή μας. Οπότε μετά θα έχουμε πραγματικά τις μοίρες χαραγμένες στον χρόνο μας. Τώρα τι να χαράξω. Να σου δώσω τα ονόματα, θα τα ξεφτυγήσετε γύρω-γύρω, θα λυθεί μια περιέργεια ενός 3-10-20 ατόμου, αλλά δεν θα τα κάνετε τίποτα. Στην πραγματική διακυβέρνηση όμως θα μπουν τα ονόματα των ημιών και θα αναλυθούν από τους καθηγητές μας. Οπότε θα καταλάβετε όμως τι σημαίνει κάθε μέρα που σημαίνει ημέρα. Αλλά θα καταλάβετε τους μήνες. Βέβαια, σε κάποιους μήνες. Πώς είναι 13, πόσο ημέρα έχει το τέλος τύπου, τι έχουν κάνει αυτά τα ζώα. Διαβάσατε τη γέννηση, διαβάσατε τα ζώδια, τι είναι τα ζώδια και τι είναι σε αυτές οι γελιότητες, αλλά και τα πραγματικά ζώδια. Σε λίγο θα με ρωτήσουν ποια είναι τα 13 κυρίαρχα ή που είναι τα ζώδια. Και αυτά θα σα το δώσω. Δεν κάνετε έτσι να σκεφτείτε λίγο ποια είναι κυρίαρχα. Μήπως τα βρείτε. Να ξεκινήσετε και λίγο το μυαλό και σας. Γιατί στον τρόπο θα μου λέτε να μασάτε την τροφή, να τη χωνεύω και λάσω και ας δίνω έτοιμα φόδεμα, πώς το καταλαβαίνετε. Μπείτε σε αυτά που υπάρχουν. Μπορούμε άνετα συνέλληνες να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα φυτά, τα 13. 13 είναι τα ίδια. Και από τα 13, και από τα 13 είναι συστάδες 13 μετά, που γεννιόνται χιλιάδες ήδη, αλλά είναι επί των 13 κυρίαρχων. Και τα ζώα. Για τα φυτά, για τα αρπετά, για τα έντομα, τα ψάρια, όλα. Και οι άνθρωποι, όπως έχω πει, είναι 13 φυλές. Οι 12 αποστάτησαν όλες μαζί, για τη 13η. Μη αντέχοντας, είναι σαν να μην αντέχει όλο το κορμί του νου και να πει το κορμί. Ρε άσυχτη, εγώ δεν πάω με το μυαλό, δεν πάω με την νόηση. Τα πρατάω και πάω μόνος μου. Και σκρέφω τα περιφερόμενα, όλες αυτές οι χιλιάδες που βλέπετε. Αλλά ουσιαστικά το γένος μας έχει 13 φυλές. Και έχουμε 12 προστατικές φυλές, το ίδιο στο ανθρώπινο δεν έπαθε τίποτα. Είναι ήρθες οι 13 ή 12, οι οποίες λειτουργούν. Η αποστασία λοιπόν γολοβέρνει σε όλη την κοσμοκρατορία και ο άνθρωπος παιδεύεται στα βάθη και στην άδεια του χρόνου. Νέος, να καταλάβω, αυτές οι φυλές και να επιστρέψουν στην ουσία τους. Άρα θέλω να πω ότι μπορείτε όλοι να μπείτε σε μια ανάλυση γνωρίζοντας αυτά. Θα καταλάβετε ποιο είναι υβρίδιο, θα καταλάβετε ποια είναι σοφία, τι σοφία έχει απάνω του. Μπορεί να καταλάβεις ότι ο Μερμίκης δεν έχει καμία σοφία ή η Κατσαρίδα δεν έχει καμία σοφία, αλλά δεν είναι δικό σου. Να καταλάβεις ότι το κουνούπι δεν έχει σοφία, δεν το έχει πάει δημιουργό το κουνούπι, να ζει αισιόδοξη και να πίνει αίμα, τον κοριό, το τσιμπούρι. Πάρτε τα να δείτε τι γελιότητες έχουν κάνει αυτά τα ανώμαλα ζώα του χάους και πόσο καθάρισμα θέλει ο πλανήτης από αυτά τα ζώα, τα γαμόζωα, τι έχουν κάνει. Η σφίγγα γιατί είναι δικιά σου, όπου να είναι κι άλλα. Τα μυρμήγκια, δεν είναι κακή να μάθουν κόμμα. Γι' αυτό και αυτά τα ζώα, αν δείτε τώρα στο διαδίκτυο και θα δώσω αφορμές πολλές, θα δείτε ότι έχουν βγάλει την ημέρα των εντόμων. Άκου τα αλήθεια.
Το γένο ήταν το στρατηγό τη Αράκη που έρχεται και διαφέρει η μάνα του Γιαννινάκη. Βεβαίω τραφ. Με μεγάλο απλό χειρό τρόπο. Να το καταλάβετε. Και θα δείτε ότι έχουν χτίσει παντού μηνύα εντόμων. Σοπα μου αγάπησατε τα έντομα βρωμόζωα. Σοπα ρε βρωμόζωα αγάπησατε τα και ποια έντομα. Δεν φτιάξαν ένα τις μέλισσες. Φτιάξαν όλα τα ευρύ για τα δικά τους. Το λαγκουδάκι. Γιατί το διαφημίζουν. Είναι δικό σου τη δημιουργία στο λαγό. Λένε και στο κάνει και με δικό σου και δεν από πού είναι δικό σου λαγό. Το κουνέλι πηγαίνει μαγουρέο και βγάζει κουνέλια. Το κουνέλι είναι ο ουρέος με κουνέλι και βγάζει πάλι κουνέλια. Δηλαδή στο Φεβρουλίο είναι. Καρκίνωμα είναι το κουνέλι, δικό τους. Και όχι μόνο, η Λίανα. Κοιτάξτε τη Λίανα. Όλο τον άσυλο ψηφιογράφητη που είναι στους δώσεις λοιπόν στις γαμό δικές τους ψυχαμένες κολλαετηρίες. Την Λίανα την πάνε για κυρίαρχο. Ένα βρωμόσο το οποίο δεν το τρώει κανένα. Όχι, δεν την κυριάζεται. Δεν το τρώει κανένα. Δεν θέλει κανένα να φάει την Λίανα. Μόνο τρώει ό,τι βρει. Το οποίο έχει πέος το θηλυκό, πέος το αρσενικό. Και το θηλυκό γεννάει από πέος. Έτσι, αν την πρώτη φορά το θηλυκό δεν υπάρχει δημιουργία εκεί μέσα από πουθενά. Είναι χιλιάδες τα είδη δίπλα σας. Τα ψάρια δεν τα βλέπεις, ποια είναι δικά σου. Αν είχε λίγο ό,τι έχουν δώσει αυτά τα ζώα εντωμεταξύ. Και έχουν τόσο μεγάλο θράσος που διαφημίζουν συνέχεια ότι ανακαλύψαμε, λέει, ανακαλύψαμε ένα πάντα. Τι να ανακαλύψατε, λέει, ζωντόβολα. Φτιαγμένος είναι ένα ευρύδιο είναι. Μη κυριώδη βάτραχο. Ο βάτραχο είναι δικό σου. Αν σε ίδιο, από πού είναι δικό σου βάτραχο. Υπάρχει κατηγορία βατράχου. Ε, και έχουν βγει χιλιάδε. Είναι εύκολο ο βάτραχο. Τα βγά στην πλάτη, τα βγά στη γλώσσα, ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και συνέχεια έχει συμβουλιακή κατάσταση. Και ο πλανήτη πάει στο διάλογο. Το οποίο σκοτώνεται, διαλύονται όλο το οικοσύστημά σου. Όπου εσύ ανήκει μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά ο ανθρώπινο νου που έγινε αποστατικό έκανε όλα αυτά. Δεν το καταλάβαινε ανθρωπόμου. Δεν το έκανε το ερπετικό. Δεν το έκανε το πτηνό. Τι χιλιάδες άλλα. Το αρνάκι δηλαδή που λιβανίζει στο Πάσχα δεν είναι δικό σου, λέγατε μου. Είναι του Εβραίου του Αλλάχ. Υποτίθεται. Και του Εουσιμώνου του Μάνας. Το καλύτερο εδώ είναι δικό μας. Είναι παλιά ιστορία. Η έδρα όμως είναι δικιά σου. Το αρνάκι δεν είναι δικό σου. Είναι βιβλιακή. Καταλαβες. Ναι. Γουρούνι είχες. Και τα πώς έχουν γίνει τα γουρούνια. Δεν μιλάω παραπάνω, δεν θέλω να σας τα πω. Υπάρχουν κυρία Χαΐδη. Βεβαίως μέσα από αυτά έχουν πολλά ευρυδιακά. Θα τα βρείτε, θα τα αναλύσετε σε όλο το περιβάλλον σας. Έτσι θα είναι μια αναγνώριση, είναι μια εκπαίδευση. Είναι σαν να έχετε ένα παιχνίδι στα χέρια σας και το σπάτε. Θα διαφωνείτε, θα συμφωνείτε, θα διαφωνείτε. Κάποια στιγμή θα βγάλετε στην άκρη κάποια σίγουρα είδη. Θα φτάσετε σε ένα σημείο να σας λείπουν τα τελευταία 3-4. Και εκεί θα βοηθήσω εγώ. Ωστόσο όμως, για να δω μια εργασία, το θέμα είναι να σας τα δώσω. Το θέμα είναι να τα βρείτε. Να δείτε με τα μάτια σας. Γιατί όσο θα κοιτάνε τα μάτια σας, γιατί θέλω να καταλάβετε όλοι, γιατί το μάτι που έχετε και το βλέπετε στον καθένα, υπάρχει ένα μάτι που είναι στον εγκέφαλο, στο νου σας. Και θέλω να δείτε με αυτά τα μάτια. Και αφού δείτε με αυτά τα μάτια, θα αναγνωρίσετε πάρα πολλά πράγματα. Και από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα ίδια. Θα διαφωνήσετε και θα συμφωνήσετε. Άρα θα είστε ένα αντικείμενο συζήτησης. Πραγματικά να βρείτε την αντίθεσή σας στη θέση σας. Κάπου στο τέλος εκεί θα βοηθήσω κι εγώ. Αλλά ξεκινήστε από τα εύκολα. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά αυτό. Το έχω διαβάσει στην Περσεφόνη για τον ίσιο πεδίο. Δεν γνωρίζουμε πολλά, σχεδόν τίποτα. Και αν οι 9 μήνες όπου το έμβριο βρίσκεται στην πλειά της μητέρας του βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο νήσιο πεδίο. Όχι. Ένα είναι το νήσιο πεδίο. Είναι και άλλα παιδιά. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Είναι μόνο. Αλλά το νήσιο πεδίο σου λέω που έγινε η διαδικασία της κλοπής. Αλλά ουσιαστικά το νήσιο πεδίο προδώσαν οι άνθρωποι. Ως συνειδητότητες. Και αυτό θυμίσου το όταν θα έρθει το καινούριο έπος, το εράνιο κείμενο του κόσμου. Θα σου δώσει και να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνειδητότητες είναι πολύ παλαιότερες από τα σαρκεία. Χιλιάδες χρόνια υπήρχαν οι συνειδητότητες μέχρι να δημιουργηθούν τα σαρκεία και να εκτελεστεί όλη η δομή και σύσταση της δημιουργίας έως να πάει στην εσάρκωση. Οπότε οι συνειδητότητες να εσαρκώνονται και να βιώνουν και να ζουν στο υλικό πεδίο. Δεν υπήρχε πριν υλικό πεδίο. Αλλά λοιπόν το υλικό με το άειλο δεν έχει διαφορά για τη συνειδητότητα. Η διαφορά έχει ότι εσαρκώνονται. Ξεχνάει ο συνειδητότητα του άλλου πεδίου και ζει το βιώνει το υλικό τη πεδίο. Μεγάλο οργανισμό στο υλικό πεδίο, όλοι θέλουν να ζήσουν.
Ναι. Γιατί δεν σου κάνει εντύπωση. Όχι, θέλουν να νιώσουν. Όταν φύγεις από το λοιπόν πεδίο, δεν θα πεινάς, δεν θα διψάς, δεν θα έχεις οργασμό, δεν θα έχεις τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν λείπουν πολλά από το λοιπόν πεδίο, αλλά όλη η δημιουργία είναι στο λοιπόν πεδίο. Όλοι. Ουσιαστικά του ανθρώπου. Στην ολοκλήρωσή του των 12. Όπου μέσα του έχει τη συνειδητοποίηση της ανθρώπινης. Κάπου κάποτε πάρα πολύ παλιά. Αν θέλει, ήταν άνθρωπος να θυμηθεί. Πάρα πολύ παλιά και όχι σήμερα. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να ξαναμπάνουμε. Θα έρθουν όμως τα πράγματα τα οποία θα σας δείξουν πάρα πολλά κενά. Αλλά δεν είναι μόνο το νήσιο πεδίο, είναι και το ίσιο πεδίο. Είναι πολλά τα παιδιά. Τα ίσια παιδιά δεν είναι στην Γαλλία μια πόρτα που έχουν φτιάξει τα ζωντόβολα. Έχω μιλήσει για αυτές. Έχω μιλήσει για αυτές και για τα ίσια παιδεία. Στον Περικό Πόλεμο νομίζω. Ήταν λάθος. Σωστά. Ναι. Μη δεν θυμάται κάποιος εκεί μέσα. Άρα τι θέλω να σου αναλύσω το νήσιο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει τα άλλα. Κατάλαβε όλα τα άλλα και θα καταλάβει το νήσιο πεδίο, στην Ελληνά μου. Αν και το νήσιο πεδίο στην Περσεφόνη είναι πολύ καλά, έχει αναλυθεί πολύ καλά. Με και τις αναμονές, τι κάνει τα πάντα. Περιγράφεται το νήσιο πεδίο σε τουλάχιστον 5 σελίδες. Ναι. Ρώταμε τι θέλω να μάθει για το νήσιο πεδίο. Όχι, απλά ήθελα να ρωτήσω αν το μωρό το οποίο βρίσκεται, το έμβριο μέσα στη διάρκεια της βρίσκεται σε ένα νήσιο πεδίο. Όχι. Όχι. Το παιδί είναι άλλη ιστορία, περνάει πίλες συγκεκριμένες για να δεχτεί την συνειδητότητα. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή, για να μπει, όταν ενσαρκώνεται στην κοιλιά της μάνας του, έχει φύγει από το νησιο παιδί, είναι σε άλλο επίπεδο. Και θέλω να καταλάβετε. Για να γεννηθεί ένας άνθρωπος είναι αιτία θανάτου. Άρα ζει στο θάνατο καθημερινά. Ναι. Εάν δεν υπάρχει αιτία θανάτου, δεν γεννάται ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν γεννηθεί την ώρα σου, πεθαίνεις. Που σημαίνει υπάρχει ένα πεδίο που τελειώνει για σένα. Όμως οι 9 μήνες αυτοί, για αυτή τη συνειδητότητα που είναι εκεί, είναι μια ολόκληρη ζωή. Αυτό θα το καταλάβετε. Είναι μια ολόκληρη ζωή σε εκείνο το πεδίο και σε εκείνο το επίπεδο, στο οποίο έρχεται το τέλος αυτής της ζωής και πεθαίνει και η αιτία θανάτου είναι η γέννηση σε αυτόν τον κόσμο της υδάτινης δημιουργίας. Της εμφάνισης βέβαια, έτσι, γιατί στην υδάτινη είναι. Δηλαδή στην πραγματική υδάτινη δημιουργία είναι στη γυνιά της μάνας, έτσι, είναι τέλος, στο νερό. Ποιο υδάτινο δεν γίνεται. Από πού προέρχονται τα σύμβολα. Όταν λες προέρχονται, σου είπα ότι τα σύμβολα μας είναι η ίδια η θεογονία μας. Ουσιαστικά είναι. Τα σύμβολα είναι οι δημοκρατές θείες δυνάμεις. Οι δημοκρατές σημαίνει καταρχάς πρέπει να καταλάβετε ότι μια δημοκρατία έχει δημιουργήματα θεία εμπροκειμένης περίπτωσης. Όταν λέμε θεία μιλάμε θεϊκές. Θεό, όπως το λέτε εσείς εδώ στον κόσμο, όπως το εννοούμε, είναι ξεφτύλα. Κάθε γύφτος, κάθε σκουπίδι, κάθε σάπιο, σαρκείο, κόκαλο, κάστανο και γελιότητα, το λέτε Θεό, δεν υπάρχει. Κάθε ρασοφόρο πρέπει να φύγει αυτό, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Να λέτε κάθε ρασοφόρο Θεό ή εκπρόσωπο Θεού. Εγώ έχω πει ότι στην Ελλήνων Πολιτεία θα ζητήσω από τους δρασοφόρους που δηλώνουν εκπρόσωποι Θεού να μου δώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι εκπρόσωποι κάποιου Θεού. Ψεύτικου αληθινού και εκεί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι τα σύμβολά μας είναι οι δημοκρατές. Οι δημοκρατές είναι η σύσταση δημιουργικών δυνάμεων με νόμους, όρκους. Τι θα κάνει η δημοκρατία αυτή. Η δημοκρατία είναι ένα σύμβολο. Αυτό το σύνολο λοιπόν έχει νόμους, θεούς, που θα εκτελεί πάντα αυτό που πρέπει στη δημιουργία της. Άρα, κάθε σύμβολο είναι μία δημοκρατία ή σύνολο δημοκρατεών, γιατί μετά αποδεικνύεται αυτό ότι το δικαστό κάπα έχει και τη δημοκρατία του εψίων, έχει και τη δημοκρατία του τα, έχει και τη δημοκρατία του λάμδα, έχει και τη δημοκρατία άλλων συμβόλων. Άρα λοιπόν εκεί θα δείτε και ποιες δημοκρατίες συστατεύονται για να και τι εμπεριέχει το κάθε σύμβολο. Άρα τα σύμβολα είναι δημοκρατίες πολλών, θα πω περισσότερων από ενός, γιατί πραγματικά είναι και μην αναφέρω τον αριθμό για την τεράστια ανάλυση αυτή, δημοκρατιών θείων δυνάμεων τη ίδια ισοζυγία, ισοζυγία σημαίνει αυτό και τίποτα άλλο στην ισοζυγία των όρθων νόμων, τη δημιουργία που αναλαμβάνει, όπου είναι και η δημιουργία του. Καταλαβαίνετε. Είναι σύμβολα δηλαδή. Συμβάλλουν στη δημιουργία. Δεν συζητάμε. Παιδιά, είναι δεμένα όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει το κάπα. Δεν μπορεί να θυμώσει και να πει άβα, δεν κάνω το κάπα. Σήμερα θα κάνω το δέλτα. Έλα μωρέ τώρα. Θα κάνω το άλφα έτσι, γουστάρω.
Αν πάρετε αυτή την πειθαρχία τη ισοζυγία των συμβόλων που εσείς είστε, θα καταλάβετε πώς θα δομήσετε με την πειθαρχία την πολιτεία σας και φυσικά δεν μπορεί να κυρώσει κανένα. Ποιος είναι αυτός εκεί έξω που θα πει, εγώ θέλω να είμαι, εγώ θέλω να είμαι άλλο γράμμα από αυτό που είμαι. Ή να πει ο αριθμός 1, μπέλα μου, τραβάρεθηκα κάτω, να κάνω λίγο τον 9, όπου, να κάνω λίγο τον 3. Πείτε, καταλάβετε τι σας λέω. Δηλαδή είσαι όλα και τα πάντα μέσα σου, δεν μπορείς να δουλέψεις κάτι, έχεις τέτοια αφωνία μέσα σου και δεν μπορείς να πάρεις κάτι από κάποιον άλλο, δεν είναι δικά σου. Άρα αν πάρεις κάποια νου την αφωνία είναι σαν να κυρώνεις τη δικιά σου. Άρα κυρώνεις τη δικιά σου και παίρνεις τα λουνού και δημιουργείς ένα τεράστιο χρόνο τη στιγμή που τα έχεις όλα. Και πρέπει να καταλάβετε εσείς τους πυρήνες των συμβόλων, γιατί αυτά τα 27, ακριβώς αυτό είστε ως μονάδα. Έχετε ένα τεράστιο μεγαλείο μέσα σας, όλοι οι Έλληνες άνθρωποι, το οποίο πρέπει να γνωρίσετε. Είστε σε μια τεράστια θέση δημιουργική που δεν είναι ούτε η θεή. Με τεράστια ελεύθερη βούληση να κάνετε ό,τι σας κατέβει μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας σας. Πέραν τούτου, είστε προστάτες και θα έχετε επιπτώσεις όχι από τους τιμωρούς θεούς σας. Γιατί αυτή δεν είναι κανένας τιμωρός θεός. Τιμωρήστε την ίδια τη δημιουργία σας που όλα αυτά τα έχετε μέσα σας. Θα σε τιμωρήσει η ίδια γιατί έκοψες τη ροή και ενόχλησες την άγια ισοζυγία. Δηλαδή έφυγες από τον νόμο που είσαι δημιουργημένος. Δεν το καταλαβαίνω πλέον. Δηλαδή είσαι δημιουργημένος με αυτές τις δημοκρατίες της ισοζυγίας. Όταν εσύ παρεμβαίνεις πέραν τούτου, πας απέναντι σε μια δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι εμείς είμαστε 50 άτομα και έχουμε μια δημοκρατία. Α, που αυτό ισχύει. Και ένας λέει, εγώ παιδιά δεν θα το κάνω αυτό, εγώ φεύγω από τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένας ως κομμάτι να είναι δυνατότερος από οποιαδήποτε δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια πολιτεία που όλοι ψηφίζουν τους ίδιους νόμους να είσαι παραπάνω από αυτό το νόμο που είναι δικό μας. Άρα κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει έξω τούτου. Είναι μόνο έκδοτος. Και κανένα άτομο δεν μπορεί να επιβάλλει στο σύνολο. Δεν μπορεί ένα άτομο να επιβάλλεται στο σύνολο. Να επιβάλλεται αποστατικά. Το σύνολο σέβεται το άτομο. Είτε αυτός είναι ο βασιλιάς, είτε αυτός είναι ο άξιος που αυτοί έχουν εκλέξει. Ή ορίσει. Όχι δύο ορίσει. Ορίσει. Άρα κάθε δημοκρατία ορίζει την ηγετική της μορφή. Και εκπροσωπείται επάξια. Η οποία αν δεν κάνει αυτό που συμβαίνει στον νόμο της δημοκρατίας, γίνεται έκτοτη. Και ορίζουν άλλον. Ουσιαστικά όπως η δημοκρατία μας δουλεύει, τίποτα παραπάνω. Άρα τα σύμβολα που είναι οι δημοκρατές, οι δημοκρατίες κοινώς κατά κόσμο, της ίδιας της δημιουργίας των νόμων που στέκονται, που άρχισε η σύσταση της δημιουργίας τους. Αυτό είναι. Και αν μη τι άλλο θα πρέπει να οργανώσει την ίδια δημοκρατία, δημοκρατία δηλαδή, τη σύστασή σας, όλων των κοσμοσυμβόλων που απαρτίζεστε. Δηλαδή, η δημοκρατία στην ελληνική ανθρώπινη σύζευξη, αλλά και συγχώρεση, αν το θέλετε όλοι μαζί, αλλά η λειτουργία ζωή και βίου, είναι, αν το θέλετε, η ίδια μας η δημιουργία. Δεν μπορούμε πέραν της δημοκρατίας να βιώσουμε και να είμαστε στη δημιουργία μας. Οτιδήποτε πέραν της δημοκρατίας και της δημοκρατίας των ίσων νόμων της ισοζυγίας που τα δημιουργήματα θα θεσπίσουν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο είναι αποστατικό. Πολέμαστε για να κλείσουμε. Μία ερώτηση. Ποιος είναι ο μηχανισμός που έχει κλαπεί από τους Έλληνες και βρίσκεται στο Τέξας, όπως αναφέρει σε μία επίκληση? Σε ποια επίκληση το αναφέρω, ξέρεις? Νομίζω το αγαπημένο να. Μπράβο. Μας έχουν πάρει πολλούς μηχανισμούς. Έχω μιλήσει και για μηχανισμούς που πήραν από την πύλη του Βορειοπόλου. Και όχι μόνο. Θυμάστε με κάποιον που είχα αναφέρει κάποια στιγμή. Λαπούτα. Δεν το θυμάστε. Δεν πειράζει. Ναι. Χιλιάδες πράγματα έχουν κλέψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να τους κάνουν κάτι. Όμως ότι δεν δηλώνουν πάρα πολλά πράγματα και ότι οι άνθρωποι επιτρέπουν. Γιατί το κλέψαν, αγαπητέ μου, στην Έλληνα? Γιατί δεν προστάτευσες τα ιερά σου? Άλλωστε έχω ξαναπεί ότι σε αυτή τη γη οι άνθρωποι που πεθαίνουν τα σαρκία τους, που πεθαίνουν τα σαρκία, πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή είναι λανθασμένοι οι Έλληνες να λένε ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Πεθαίνουν τα σαρκία. Νεκρώνονται τα σαρκία. Νεκρό είναι μόνο το σαρκείο. Δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που θα μάθετε σε λίγες μέρες. Των 12 μερών. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μια συνειδητότητα. Ένα θάνατο. Το σαρκείο είναι σκητό. Συμφωνώ. Άρα νεκρώνεται το σαρκείο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νεκρωθεί ποτέ. Φυσικά υπάρχουν συνειδησιακοί θάνατοι.
Και αυτό πρέπει να το προσέξουν όλοι οι άνθρωποι. Ποτέ να μην εκδοθεί η συνειδητότητά του. Είτε από τη δημιουργία, είτε από του αποστάτε. Άρα, ρε, αγαπητέ μου, φίλε μου, γιατί αγαπητέ μου συνέβη να δεν προστάτευσε τον αγαμένονα. Του αγαμένονα έπρεπε να είναι εδώ, θα μένω σε τάφο ειδικό, για να μείνει η συχνότητά του, γιατί ο αγαμένονα είναι άνε, είναι βασιλιά των βασιλιάδων. Είναι ο αρχηγό των ανδρών στη γη. Δεν είχε ποτέ άναξη. Μόνο τον αγαμένονα είχε άναξη. Είναι ένα τεράστιο γένο που δεν το καταλάβει κανένα. Και αφήστε τι ταινίε του Χόλι που υπάρχει ώρα που θα του δώσω αυτού. Για όλου του γελιώτε που βγάλανε. Άρα λοιπόν έπρεπε να είναι εδώ, ή του Φιλίππου, που είναι ο αρχηγό του χρυσού γένου. Είναι εδώ, ο μικρό, ο Αλέξανδρος, τον πάντα μικρό. Είναι εδώ. Και έπρεπε να μείνει εδώ. Γιατί δεν έχει τελειώσει η αποστολή του. Έπρεπε να τελειώσουν οι άνθρωποι. Αν έμενε ο Αλέξανδρος, θα είχαμε έναν Αλέξανδρο χωρίς να έχουμε τους ανθρώπους. Άρα πρέπει να έχουμε όλη την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου είναι των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έπρεπε να εκτελέσουν. Ανταυτού με την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου όλα αυτά τα ζώα του χάου την πήρανε και στην είπαμε Ρώμη και Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ενώ οι Ρωμαίοι δεν πήραν κανένα μέρος. Δεν πολέμησαν πουθενά. Πολέμησαν μόνο για να κρατήσουν τα εδάφη του Αλεξάνδρου. Και είναι μια μεγάλη ιστορία που σε άρχισε να αναλύσουμε. Άρα, δεν έκανε κάτι να προστατεύσει, αγαπητέ μου, του τάφου, του δικού σου, του προγόνου που έμειναν εδώ σε μια μεγάλη αποστολή γιατί χάσε τον δρόμο του και τι αλήθειε. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα να μάθει. Και αν διαβάσει και του Φιλίππου, την εκπληκτική ιστορία, τι κάνουν τα ζώα κάθε πέμπτη στι δαμέ του, τι συναγωγέ του. Όλα τα μυστικά είναι εδώ, τώρα δίπλα σου. Και πρέπει να προστατεύσετε όλη αυτή τη γνώση, όπου τώρα να κλείσουμε οι κύκλοι των αποστολών. Να κλείσουμε όλες οι διαδικασίες και οι χρονόκυκλοι ώστε να μπούμε στον καινούριο εαυτό και το μεγάλο και το μικρό. Με νέα δεδομένα, νέα στοιχεία, με τον άνθρωπο πρωταγωνιστή. Με όλα τα ανθρωποκεντρικά συστήματα τη δημιουργία που θα σου δώσει την όχηση σε όλες τις αξίες, τις αρχές, τη ζωή, του βίου, τη ανέλυξη, ώστε να ξαναζήσεις και να κατοικήσεις όλη την τεράστια κοσμοκρατορία που έχετε υποβιστεί με όλο αυτό το μόρφωμα των ευρωχριστιανισμού και όλο το μόρφωμα του χάου χιλιάχρε. Όλων των χριστιών, ότι ο πλανήτη αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο και μα λένε ότι υπάρχουν εξωγήινοι και κάθε εξωγήινο που μα δείχνουν ένα μεταλλαγμένη, μια μεταλλαγμένη ασταθή πειραματική κατασκευή αυτών των ηλίθιων ζώων. Ενώ εξωγήινο είναι ο πραγματικό άνθρωπο που ζει πάνω στη γη. Γιατί αν ζούσα μέσα στη γη θα ήμουν εξωγήινο. Άρα εξωγήινο είναι εγώ που μένω έξω από τη γη. Αν έρθει κάποιο από άλλο πλανήτη που δεν έρχεται τίποτα, γιατί υπάρχει καμπάνα και γη έχει καμπάνε, δηλαδή έχει το φόλο τη άμα το θέλετε. Ο οποίο δεν περνάει τίποτα, περνάει μόνο με άδεια, με ευκαιρία. Άρα, ό,τι δεν το έχουν την ειδική εδώ. Και αν έρθει κάτι σε άλλο πλανήτη, οπουδήποτε πάει, χρειάζεται άδεια και στα νέα κεφάλαια που φτιάχνετε αυτό το κόσμο, θα καταλάβετε χιλιάδες πράγματα που θα σου δουν και πάρα πολλές απορίες. Δεν θα αφήσετε τίποτα στην τύχη, όλα είναι μπροστά σας. Θα πρέπει αυτά να μπουν σε πάρα πολλές σελίδες, να γίνει μια ανζήμωση του κόσμου τη αλήθεια. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε πολύ γι' αυτό και δεν μιλάμε. Όταν δεν μιλάει, δεν είναι καταλαβαίνει, ντρέπεται. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, να παίξει με αυτό. Δεν μπορεί να εκφράσει γνώμη. Αν εκφράσει, ταυτίζεται με σένα, άρα δεν θέλει ακόμα να ταυτιστεί. Έχει τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν τέτοιες ζημώσεις και θα βοηθήσετε σε αυτή τη ζήμωση, αναπαράγοντας συνεχώς την αλήθεια, τα κείμενα, εγκλωβίζοντας τους αποστάτες, τους πραγματικούς, στη δολιότητά τους και το ψέμα τους. Όταν θα συναντηθεί η αλήθεια με το ψέμα, απλά το ψέμα πάβει να υπάρχει, να το θυμάστε. Είναι η ώρα που πρέπει να εμφανιστεί παντού η αλήθεια και εσείς. Είστε οι αρρωγοί, είστε οι πολεμιστές που θα το κάνετε. Ευχάριστο είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει για την εταιρική γραφή. Κανείς δεν έχει βγει να δεν έχει τολμήσει να μιλήσει. Πολύ σημαντικό όπως δεν μίλησε για το αξιακό. Βέβαια, και να μην τη λέτε μόνο εφερική. Είναι η εφερική γραφή και είναι τα ελάνια ιερά κείμενά μας, η σύνδεση την ιδιαία μας. Παρακαλώ, ορίστε. Ελάτε να απολύσουμε πάντα. Γιατί σε κάθε κείμενο. Αναπαράγονται χιλιάδες κείμενα που θα γίνουν κάποια στιγμή, αλλά αναπαράγονται και τεράστιες επιβεβαιώσεις που μέσα στο κείμενο, το ίδιο το κείμενο, στο ιστορικό για την ανάλυση επιβεβαιώνουν συνέχεια με χιλιάδες στοιχεία το αληθές και το υπαρκτό. Άρα προκαλέστε και προσκαλέστε τους πάντες. Έτσι θα καταλάβουν. Αυτό που καταθέτω ενώ να δρομολογηθεί και πρώτη Ελλήνων πολιτείας, η διασφάλιση των ιερών κειμένων που μας καταθέτεις. Αδερφέ μου, άκουσε να σου πω κάτι. Αυτό, όσο θα είμαι εδώ, δεν κινδυνεύει τίποτα και θα είμαι εδώ να τα σφάζω. Όταν δεν θα είμαι εδώ και θα είναι όλα τα χέρια σας, εκείνο φοβάμαι. Όσο είμαι εδώ, θα πατήσω εγώ. Άρα,
Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κληρωθούν με αλγόριθμους και με συγκεκριμένες διαδικασίες που τις έχω. Θα σας δώσω. Το θέμα είναι μετά ένα μήνα από αυτού, αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί και να δημιουργηθεί. Το think tank των ανθρώπων, που θα είναι οι φύλακες, οι προστάτες, θα προέχουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνουν πολιτεία. Χωρίς να γίνουν πολιτεία δεν έχει τίποτα. Ναι. Όλα αυτά θα τα διαλύσουν θέμα χρόνου. Και από εδώ θα καθορίσει η πατού. Δεν είναι το θέμα της Ελλάδας. Ελλάς είναι πλανήτης να είμαστε. Δεν είναι η Ελλάδα μας. Είναι ο πλανήτης. Το γεωγραφικό αυτό διαμέρισμα σήμερα που εσείς το λέτε Ελλάδα, δεν είναι οι Ελλαδίτες, δεν είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες άνθρωποι. Οι Έλληνες άνθρωποι δεν είναι στον πλανήτη. Και αυτό ο πλανήτης είναι δεδομένος με τα ίχνη μου παντού. Παντού όπου και να πας. Άρα, εγώ δεν δέχομαι αυτή την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο πλανήτης και το καταλάβετε. Γι' αυτό ήρθε παγκόσμιο το θέμα. Γι' αυτό και παίζεται παγκόσμιο το θέμα, γι' αυτό και παγκόσμιες αστυνομίες και παγκόσμιοι Αμερική και Ρωσία με θέλει στη φυλακή, γιατί είναι παγκόσμιοι γαμοδέμονες που το πανάω, χτυπάω και θα του διώξω από που θα φύγετε. Και δεν γίνεται ανθρωπάκια να χάνουν τώρα, πιστεύω. Να είτε θα κάνουμε όλα στο τώρα, που παίρνει ένα μισθιάρικο και εκεί πέρα θα κάνουμε τώρα, που είναι να κάνει όλα τα έσχη που κάνει. Ξέρουν όλοι αυτοί. Εσείς δεν ξέρετε και εσείς πρέπει να μάθετε. Εκτός σας. Η πρώτη σκλάβη είναι αυτή. Όπως και να έχει όμως, είναι μια τεράστια αρχή που με πιάνει εσείς θα με καταλαβαίνετε παντού. Καταλάβατε κυρίες. Παιδιά σας όλος ο πόλεμος, όλοι οι λεωφόρος είναι ανοιχτοί. Αυτά που δεν μπορούσατε ποτέ να πείτε, τώρα θα τα πείτε με αποδείξεις. Βγείτε και πέστε τα. Βγείτε και διαβάστε τα. Βγείτε και αναλύστε τα. Ακριβώς όπως είναι. Έχετε το ελεύθερο και δεν θα το κάνετε. Ποτέ μη φύγετε από το κείμενο, ποτέ μη φύγετε από τις λέξεις. Ποτέ μη φύγετε από τις έννοιες. Εκεί θα παρέμβω. Και θα παρέμβω με άσχημο τρόπο. Ό,τι άλλο θέλετε, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, γνωστοί μου και εμείς. Δύναμη φως. Γεια σας.